Καλημέρα ξαδελφάκια, καλημέρα ξαδελφάκια. Πάμε. Λοιπόν. Δεν είμαι ο Μαστοράκης. Όχι, δεν είμαι ο Μαστοράκης, είμαι ο Παναγιωτάκης. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εδώ. Είναι η εκπομπή Τρόικα στο Λίμπερο της Καρδιάς 107,4. Θα πορευτούμε μαζί, όπως λένε οι μορφωμένοι, μέχρι και τις 12. Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Μάριος Ασλαμάς, ο Χρήστος Τσαλτίδης και ο Σωτήρης Δασκαλάκης και με γραμματιακή υποστήριξη από την Μαριλίζ. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Και ναι, εσύ που ακούς κυρίουλ και κυριούλα, μπορείς να κερδίσεις χρόνο κάνοντας, στέλνοντας το μήνυμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να διεκδικήσεις μία από τις 5 προσκλήσεις που δίνουμε για το τσίρκο με ντρανό. Ναι, καλά άκουσες, τσίρκο με ντρανό. Οπότε, τι κάνεις, πληκτρολογείς FM, γράφεις με ντρανό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Όποιος δεν θέλει να πάει στο μεντράνο, αλλά θέλει να συμμετέχει έτσι στην εκπομπή, μπορεί να στείλει το δικό του μηνυματάκι. Ξέρουμε πόσο ευφυείς είστε. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε τον Μαργαριτόπουλο. Τι είναι αυτός, σουβλατζής? Όχι. Ασφάλειες έχει ο τύπος. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση, ναι, καλά άκουσες, να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες. Information που λένε στα μεξικάνικα. Στο margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Δεν χόρτασε την ασφάλεια αυτοκινήτου? Χα, πάρε κι άλλα. Τι άλλο? Τη υγεία. Υγεία να έχουμε, παιδιά. Και για να έχεις καλύτερη υγεία, μπορείς να ασφαλιστείς το Μαργαριτόπουλο. Για να νιώσεις σίγουρος για την περίθαλψη της οικογένειάς σου, με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο, ούτε μισό ευρώ δηλαδή, τσάμπα πράγμα, συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών. Το καλύτερο ξέρεις, κουφαλίτσα, το έχω για το τέλος. Εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις. Και ναι, εσύ κυρίουλη που ακούς, αποκλειστική. Nurse, νοσοκόμα. Πάλι πληροφορίες στο margaritopoulos.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Αποχωριστήκαμε τον Μαργαριτόπουλο, ο οποίος μας στηρίζει την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως αποχωρίστηκε και την Premiership η Leeds United Μάριος Λαμά, η οποία έχασε 2-4 στο Elland Road, στο θρυλικό Elland Road από την Derby County. Ξέρω, παρότι προηγήθηκε. Κάτσε, μην τα κάψουμε τη σειρά. Ναι, δεν έχουμε θέματα σήμερα. Οπότε, ναι. Αργά. Απλά σε βάζω έτσι λίγο στο mood. Ξέρω. Να το χτίσουμε λίγο. Το ξέρω. Δεν, μπήκα μόλις τελείωσε. Building. Και βλέπω μακριά να κλαίνε και να κάνουν. Και λέω, τι, όχι, κατέρευσε, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, αδέρφια. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι και σήμερα μαζί μας. Θα κάνει τα μαγικά του στα decks και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς μας. Λοιπόν, Σωτήρη, αν θες εν λευκό σου αφήνουμε. Έχω ακούσει το μυαλό μου κομμάτια, αλλά σου αφήνουμε σε σένα, μάθεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες εσύ έτσι. Έλα, θες ένα Rocket All Queen. Subways που γουστάρεις. Το γουστάρεις και εσύ από ό,τι θυμάμαι. Τι με έχεις να βάλεις πολύ καιρό. Ναι. Εντάξει. Να βάλουμε. Και τι δεν έχουμε να βάλουμε. Μωρέ, έχω εκατομμύρια. Έχω 30 εκατομμύρια λίτσες στο σπίτι. Λοιπόν, 2-11. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Το οποίο πραγματικά μας συγκινεί. Καλημέρα, παιδιά, και συγγνώμη για την απουσία τόσων ημερών. Δεν υπάρχει. Τι καλούλης. Δεν υπάρχει. Εσύ, ένα αδερφέ, δεν υπάρχει, σημαντικά. Ήταν θέμα δουλειάς και ωραρίου. Θα προσπαθήσω να μην επαναληφθεί. Νίκος, ΠΑΟΚ, Ασβεστοχώρη. Μπαίνεις και εσύ στην κατηγορία αυτών. Χαρακτηριστικό που, τύπου ΠΑΟΚ. Που εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα ήθελα να γνωρίσω. Ζητάει συγγνώμη. Για την απουσία δεν υπάρχει τόσων ημερών. Οι οποίες είναι το πολύ 5-6. Πόσες είναι? Be my rock and roll queen. Λοιπόν, θα στήσουμε σε λίγο σαν θέμα τι είναι πιο δραματικό, το μπάσκετ του Ηρακλή ή το ποδόσφαιρο της Leeds United. Και το εννοώ. Λοιπόν, να πούμε τι δίνουμε για σήμερα. Τσίρκο δίνουμε, Παναγιώτη? Είπα, ναι, 5 προσκλήσεις. Α, δίνουμε. Ναι. Α, ωραία. Ναι. Δίνουμε. Θα είχαμε καυτό τον κόσμο για Μεντράνο. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μεντράνο. Ανοιχτή ημέρα. Άστο να πηγαίνουμε έτσι, Σωτήρη. Ανοιχτή ημέρα και ανοιχτή και η ώρα. Γιατί υπάρχουν και απογευματινές και υπάρχουν και βραδινές. Τελείωσε ανοιχτό. Έτσι. 5 διπλές για τσίρκο Μεντράνο. Όμως, σήμερα, με πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, όπως το υποσχεθήκαμε, δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για μια αδιανόητη παραστασάρα, και το εννοώ, πραγματικά αδιανόητη παραστασάρα, για το «Η Γίδα» ή «Ποια είναι η Σίλβια», το αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι. Ίσως οι πιο πολλοί από εσάς γνωρίζετε το «Ποιος φοβάται την...» Το βρήκε ο Παναγιώτης, άστο, δεν χρειάζεται. «Ποιος φοβάται την...» Κατσαρίδα. Την Κατσαρίδα, σωστό. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Έτσι, το απάντησε ο Δασκαλάκης πριν καν πω το άλλο αριστερό Άλμπι. Δεν πειράζει, αλλά ο Σωτήρης είναι από εκεί, ο άλλος είναι από εδώ. Δεν με βάζει από εκεί. Μια χαρά. Τέλεια θα είναι. Απλά με αυτόν εδώ πέρα θα έχει και μάπες, να ξέρεις. Για αυτά που λέτε, με αυτά που λέτε μάλλον, να ξέρεις. Θα απλωθεί το χεράκι.
Εγώ βλέπεις Κυριούλης κάθομαι εδώ πέρα, στέκομαι. Υπομένω σαν σύγχρονος Παναής, ο δός αβίσου, ο αριθμός 0. Αυτό παραδέχομαι. Κατάλαβες. Κάτσε, σφαλιάρες, ο Σωτήρης θα έχει από μένα. Εγώ, ποιος την μπερδεύτηκα τώρα, περίμενα. Με αυτά που λέτε, εμείς οι δύο. Είσαι εσύ καλός, απλώς συγχαίρεσαι κάποιον άνθρωπο. Όχι, για μένα αυτό λέω. Εγώ θα τις φάω. Δεν κατάλαβα ότι ποιον θα τις φάω. Και τους δύο η μπάλα. Και τον άλλο τον γυαλάκι από δίπλα. Τον Κυριούλη που μπαινοβγαίνει εδώ μέσα, παιδί, που έρχεται όποτε γουστάρει. Α, λες για τον Τζαλτίδη και για μένα. Όχι για τον Σωτήρη. Και για τον Σωτήρη είπε. Μα αυτό θα πλώσει. Ποιο θα πλώσει γέρι, φίλε, τηλεόραση. Λέω, αν έρθει από εδώ και πάω από εκεί. Και μετά, όχι τα πόδια πάνω στο τραπέζι, πάνω στο ταβάνι θα πάω. Ωραία, τώρα μου βγήκε η σύνταξη. Τέλεια. Άρα, αν ο Σωτήρης. Ναι, ρε, κατάλαβε τι λέει. Είχε που είχε ένα επεισόδιο. Όχι με τον Σωτήρη, μην τον. Κατάλαβε. Άρα, αν έρθει ο Σωτήρης από εδώ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν βγει εσύ σύνταξη με αυτό που λε. Ποια σύνταξη. Κάτι πρέπει να πάρω κι εγώ. Πού να πούμε σύνταξη. Απορρόφησα τον κραδασμό. Φυσικά, ναι. Α, εννοείς με το με κουσούρι. Ναι, εννοείται. Αν δεν είχα Παπαδόπουλο. Θα τη λήξουμε σε μία κόλλα χαρτί. Άστο, φίλε. Θα έχουμε σπίτι στο Βάθιλακ. Καθαρισμένοι είμαστε. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Η Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια, το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι. Ατελείωτο βιτριολικό χιούμορ. Εκρηκτικοί χαρακτήρες. Πανέξυπνη ευρηματικότατη διάλογη. Σκηνοθετεί ο Νικορέτης Χανιωτάκης, αγαπημένος ο Νικορέτης Χανιωτάκης, με, τώρα εδώ τι να πω, Νίκο Κουρί. Τον πήραμε το ταξί μια φορά. Τον Νίκο Κουρί. Ναι. Μου από ο Παύλου Μελάς, είναι στο Μακεδονία Παλάς και μου λέει, φίλε, καλή είναι η κατάσταση εδώ. Καλή είπε... είναι η κατάσταση εδώ, ε. Καλή. Ναι. Πες, έλα να ζήσεις εδώ. Πέντε μου άφησε. Συγχαρητήρια, μπράβο του. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πέντε σου άφησε, πόσο έγραψε, πες μου. 3,5. Τι έγραψε ο Παύλου Μελά, ρε φίλε. Όσο και όπου και να το πάρει, 3,5. Καλά, εσείς έτσι που κλέβετε. Όχι, μπορεί να πάει. Μιλάς για τους τα πλέον. Μέξε που κάνω εδώ πέρα είναι και ψωμί. Καλά, άστα ναι. Μας ακούνε κιόλας, μην τους κάνεις πόλεμο. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Το γεγονό του ευχαριστώ συνέχεια. Να το. Τι έχω εδώ πέρα. Τι έχεις εδώ. Τα ρήφα. Ευχαριστώ πρωί. Τα ρήφα. Cab drivers. Μπράβο. Εδώ. Από πάνω, κουριεράδες. Κυριούλητες. Σε με ορίστε. Δασκαλάκι, το δείχνω. Δεν λέω ψέματα. Τον είχα για πιο ψηλό, ρε φίλε. Το δασκαλάκι. Πού τον κουρί. Ωραίο τύπο, ωραίο τύπο. Τι ωραίο λεφτά, εδώ μου είναι εμένα. Αχαμέλε. Αχαμέλε. Λοιπόν, είσαι εδώ. Άμα ήταν εδώ, έπεσε στον πάγο τεσάρι. 1,72 είσαι, εδώ λέει μου είναι. Εμένα μου είναι εδώ. Ψηλό λέγεται ο άνθρωπο. Σε περνάω εγώ 3 πόντου, αυτό μου είναι εδώ πέρα. 3 με τα τέτοια που φορά, έτσι. Αυτά τα ξυλοπόδαρα. Και φυσικά τι γυναίκε που τον γουστάρουν, εσύ ούτε στον Νίκο. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Αυτό έχει πάει και με τραβέλια. Και πού είχε αυτό. Ορίστε τι κάνει. Με τραβέλια δεν έχει πάει. Τι λέει, ακούνε κοντά. Το σύριαλ, χαμένε. Α, δεν το πιάνει. Σε ποιο με τη Ζέτα Δούκα, ποιο λέει. Ζέτα Δούκα, ρε, δεν ήτανε. Το Παπακαλιάτη λέει, να πάλι. Ε, ποιο ήτανε. Δεν είχε πάει ο Κουρί. Τέσσερα, το τέσσερα. Ο Κουρί. Δεν είχε πάει ο Κουρί. Ο Κουρί ήταν. Λάθος κάνεις. Ο Χριστόφορος είχε πάει. Ε, ακού τώρα είχε προβλήματα με τη γυναίκα του που ήταν συνέχεια δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι και αυτό ξεσκατιάριζε, ξεσκατιάριζε. Τον έλεγε ναι, συνέχεια. Σωστό, τώρα. Ναι, μπράβο. Α, θυμίσου καλύτερα. Κάνει και τον Γκαμπόσο. Μη μου λε εμένα, α, θυμίσου. Ναι, ρε. Είσαι σίγουρο. Ναι, ρε, που χλώμησε την κοιτούσε έτσι και πήγε. Έτσι την πνίξει. Ο παραστατικότατο. Σε παραδέχομαι. Πώς δεν έγινε σε παραδέχομαι, ναι. Σε παραδέχομαι. Πώς δεν έγινε ηθοποιό. Σε παραδέχομαι. Τι μου λείπει. Σε τι σου λείπει, σου λείπει άμα κοιτάξει τον καθρέφτη για να δει. Λοιπόν, τι να πρωτοπεί κανεί. Νίκο Κουρί, λατρεμένο. Γιάννη Δρακόπουλο, τι να πω. Πολυτάλαντο, με κάθε μέρα που περνάει κάνει τεράστια βήματα πλέον. Τον αποθεώνω στα πάντα που κάνει τον Γιάννη Δρακόπουλο. Με τον υπέροχο νεαρό Μιχαήλ Ταμπακάκη. Και έσχατη, αλλά όχι λιγότερο καλή από όλους, Θεά Λουκία Μιχαλοπούλου, με την οποία πεθαίνω. Και τη δίναμε προσκλήσεις και πριν ένα μήνα για τον Φεγγίτη, που έπαιζε με τον Νίκα Ταλιφό. Λουκία Μιχαλοπούλου και αυτή μαζί στην Γίδα, αύριο Παρασκευή, 9.30, στο θέατρο Αμαλία. Για 4 παραστάσεις είχαν έρθει τα παιδιά, γίνανε όλοι sold out. Και κάνουν τώρα, πήραν παράταση για ακόμη 3 μέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που μάλλον και αυτές πάνε για sold out στο ιστορικό, ιστορικότατο και ανακαινισμένο θέατρο Αμαλία. Έτσι, αύριο 9.30. Συνεπώς, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, μην ξανακάνουμε τηλέφωνα μετά το πέρας της εκπομπής. Δίπλα γράφεις τσίρκο ή θέατρο ή και τα δύο. Μπορείς για τα δύο να μπεις και το αποστέλεις στο 54-526. Δύο παρατηρησούλες. Χθες ανέφερα, είπες τα μπακάκι και ανέφερα τον Τάμπακ. Μου κάνει εντύπωση που τόσοι μπασκετικοί ακούνε, ρε φίλε, και δεν έστειλε κάποιο μήνυμα. Anyway, και δεύτερη, δες τώρα την διαφήμιση, ναι. Τώρα, ακούς αυτό το κομμάτι και σου έρχεται η διαφήμιση στο μυαλό, ε. Ποια διαφήμιση είναι? Αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι. Κοσμοτέ δεν είναι. Την έχω δει. Κοσμοτέ ήταν, ναι. Ναι, 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 καλά. Κινητής τέλος πάντων, νομίζω. Δεν σου έρχεται στο μυαλό. Τους έκανε μάγκες ο Γκάι Ρίτσι που έβαλε το κομμάτι αυτό στο. Ποια ταινία, ρε Σωτήρη? Ο Ρίτσι, αυτός ποδοσφαιριστής δεν ήταν. Του Γκάι Ρίτσι τους έβαλε.
Δεν σου έκανε μάγκε. Το κομμάτι αυτό του έχει μπρόξει πάρα πολύ. Α, ο Ριτιτέλη, μπορεί να το δει Ρώμα. Εχ, κολλάω τώρα, ρε. Ριτιτέλη, βέβαια. Έβαλε και γκολ στο Παναθηναϊκό με την Ίντερ. Άντε, ρε, και ο Αλεξίου κατεβαίνει με τα Σιάο. Ποιο, Χάρη. Ναι, όχι, ρε. Ο Αλέξο Αλεξίου. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν ντρέπεστε, ρε παππούλη, να κάνει το κράτο ρυθμίσει 120 για να σωθεί ο Ήρα. Ντροπή, λέει ο καλό οπαδό του ΠΑΟΚ 164. Σα είδα, έχετε και πλεόνασμα τώρα. Και εγώ 120 δόση, φίλε. Πώ έκανε τα λεφτά. Το λατρεύω κάθε μέρα και περισσότερο. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Και το λατρεύουμε και τον ευχαριστούμε όπω και πολλού άλλου που την στηρίζουν καθημερινά, έτσι. Ναι, δεν έχω ιδέα 164 παλικάρι. Που του αποπέρνει ο παραδιπλανό. Όταν φίλε, τι μη θα μπει. Ούτε που με νοιάζει. Θέλω να μ' αρέσει να συγκρούμε, θα συγκρουστώ τελείως. Όχι εσύ, όχι εσύ, ο άλλος. Α, συγγνώμη, ναι, εννοείται. Μπούρδες, ο Μπούρδας, ο Μπούρδας, έτσι. Ναι, ναι. Τι λέξε ο 79, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνει κανείς. Καταλαβαίνει κανείς. Δώσε λίγο μουσική, ρε Σωτήρη. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Mr. Gold έχουμε μαζί μας. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86, από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Κρατήσου. Τιμένει Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα, σε ένα από αυτά τα μέρη ή ακόμα και στο κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών, όπως λένε οι μορφωμένοι, που υπάρχει στην πίτσα Mr. Gold. Όπως 2 πίτσες τετράγωνες 70 εκατοστά, μόνο 12,40. Αφήνεις 2,60 μπουρμπουάρ, παίρνεις τρως. Κοιμάσαι και αυτό ήταν. Mr. Gold, τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, σε λίγο το μήνυμα του 679, μάλλον για το Τσουμπάκο πρέπει να λέει, καθώς βαδίζουμε και προς πιθανή επανάληψη του τελικού του κυπέλου Ελλάδος, με όσα αποκαλύπτουν καθημερινά και η ΑΕΚ φαίνεται να το κυνηγήσει τελικά. Ντροπή, ρε φίλε. Έχουμε... Όπου θέλουνε. Ναι. Όπου θέλετε, ξαλά, ρε παιδιά. Ξαλά, ναι. Ξαλά, ξαλά, μέχρι να κερδίσουνε. Αυτό. Ζυγά, να παίξουμε μόνο ζυγά, ρε φίλε. Ή κρυφτό. 5, 11, 15, αυτό και βγαίνω. Ναι, ρε φίλε. Πέτρα ψαλίδι. Τι, Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε, ρε φίλε. Να το παίξουμε σε φιδάκι, ναι. Σε γκρινιάρι, σε τι. Ναι. Σε τι. Ο κουρνιαχτός. Φίνικα να παίξουμε ναι. Πόντους, Πάκμαν, σε Ατάρι, ναι. Τι θέλετε. Πώ θέλετε. Ο κουρνιαχτός όχι απλά δεν καταλαγιάζει, αλλά γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονος με τις ματσακουνιές που έγιναν και τις αλλαγές της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής. Στο διαιτητικό επιτελείο, όπου έγινε ένα ρημαδιό με τους βαρύτες και με τους κατοχορταρίτες να αλλάζουν χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι. Παρένθεση. Κανείς, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση. Η ΑΕΚ φαίνεται να θέλει να το κυνηγήσει. Συνεχίζουμε εμείς και καλά και που γίνεται κανένα τέτοιο για να έχουμε και τον απόϊχο του τελικού. Έτσι, τον From Sound, ακόμη και σήμερα που είναι Πέμπτη, Σωτηρίου 16 του Μάη, Σωτηρίου 2019. Θεοδόρου Υγειασμένου, Νικολάου Νεομάρτυρος, Βήτος Νεαδίου, Βοράς και Μόδεστος. Μόδεστος. Σε όλους και όλες, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Στο Μοντέστο του Ολυμπιακού. Όμως, καλό, καλό. Ναι, ρε φίλε. Δεν το σκέφτομαι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον Γάλλο Άσο του Ολυμπιακού. Τον άτιτλο Γάλλο Άσο. Πρώην Άσο. Πρώην Άσο. Νυν. Όχι, πήρε ο Μοντέστο, ρε. Έλα, μωρέ, το. Πήρε, δεν πήρε. Ένα πήρε, σίγουρα. Δύο. Πόσα πήρε. Δεν στρέχει. Πώς δεν πήρε, τρία, πόσα πήρε, ρε. Τρελώσε. Χρόνια πολλά και καλά στο Μοντέστο. Δεν πήγε το μυαλό, μπράβο, ρε Παπαδόπουλα. Μοντέστο. Έτσι. Χρόνια πολλά όμω ιδιαίτερα και ευτυχισμένα σε έναν από του κορυφαίου Έλληνε ποδοσφαιριστέ όλων των εποχών. Τον Μόδεστο, για τους φίλους Μόδη, Γιακουμάκη, τον πρώην Άσο του Διαγόρα Νέων Πλαγίων. Πεκτούρα τεράστια, έχω αναφερθεί σε αυτόν 800 φορές, στον Παναγιώτη και τον Σωτήρη. Έχω πει ιστορίες 9 εκατομμύρια φορές, διετέλεσε για κάποιο διάστημα και συνεταίρος του πρώην Άσου του ΠΑΟΚ, του Βραζιλιάνου. Πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, του Βραζιλιάνου. Ναι, ναι. Τι ήταν, διετέλεσε. Συνεταίρος του σε επιχείρηση. Είχαν μαζί. Φερνάντο. Γουερίνο. Το απαντάει, δεν πειράζει. Ναι. Πήγαινε, κάτσε εσύ από εδώ, δεν πειράζει. Του Νέτο του Γκουερίνο. Από πίσω από τον Νέτο ήταν όλη μέρα αυτό. Τι να κάνω. Έτσι. Ο οποίο Γκουερίνο είχε πάθει πλάκα όταν τον είδε. Όταν με τον κόλπο του μέτρησε με την έτσι. Και αυτό ο άνθρωπο δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι φόλα ΠΑΟΚ. Έχει παίξει ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης. Ο κατεβάζω την μπάλα με το καλάμι με την τρίτη. Κάνω κεφαλιά και μετά φτιάχνω το μαλλί μου. Τρεις μήνες για να μιλήσω. Δηλαδή, το θυμήθηκε. Μόδι έχουμε χαθεί. Έχω να τον πετύχω περίπου ένα χρόνο τώρα. Δύο πράγματα είναι αυτά που απασχολούν την ανθρωπότητα. Τι γίνεται σε τρίγωνο των Βερμούδων και πού χωρίζονται τα πλάκια με τα φλογητά. Ξέρω να δώσει χέρι. Το έχω βάλει θέμα. Αχ, αμέρε το βάλε. Το έχω βάλει και μόνο. Άντε ρε τώρα, τόση ώρα για τα φλογητά. Μπράβο! Πού χωρίζονται, ρε φίλε. Έχει πάρει χαμπάρι ποτέ. Το έχω ρωτήσει.
Κάτσε, το έχω ρωτήσει και σε ντόπιου. Ναι. Λέω, παιδιά, πείτε μου, ναι, τώρα εδώ που είμαι. Είμαι. Λέει, ναι, τώρα εδώ είσαι. Τα πλά... Κοίταξε, από εδώ και. Ρε, λέω, απαλικάρι μου, συγγνώμη. Ελληνικά απλά μιλάμε. Παίρνω τον Τσαλτίδη τηλέφωνο. Λοιπόν. Και με ρωτάει, πού είσαι. Λοιπόν. Τι να του πω, Τσαλτίδη μου, είμαι πού. Το είμαι στα νέα πλάγια ή στα νέα φλογητά. Ναι. Λέει, κοίταξε, ναι, αυτό θα πάρει σαν όριο. Στην ουσία μαζί είμαστε. Λέω, ρε παλικάρι μου, άρα δεν ξέρετε τι είστε. Δεν ξέρετε. Δηλαδή, δεν ξέρετε. Λέω, εσύ που μένεις. Να το σπίτι μου, αυτό λέει είναι. Α, μην σχολιστήκαμε. Νότια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Τι κάνω. Πού ανήκεις. Σωστό. Τι? Βόρεια Μακεδονία, σωστό. Ρίχνει μου τζεζουά. Και οι ταμπέλες από σήμερα. Και οι ταμπέλες κανονικά από σήμερα, πινακίδες όλα κανονικά. Δηλαδή. Άρα, να φύγει την ατάκα και θα φύγει. Ορίστε. Ορίστε τις πινακίδες. Ωραία, εσύ αν είσαι μάγκα. Ωραία! Εσύ είναι μάγκα, το δρόμο σου κλείνει ο Ελληναράστες 5 λεπτά και ο κούρνια σα περίμενε να μου πίσω. Τι? Τι κούρνια, δεν κούρνια, κάνει λάθο. Στου άλλου όμω τώρα σαν του βγήκανε. Λέει, φίλε, να σε έπεσε, τρώω. Δεν μίλησε εκεί. Αυτά, λέει. Εκεί δεν ήταν Ελληναρά. Λέει, μα ήταν με τη μητέρα. Δεν καταλαβαίνει τι. Ήταν με τη μητέρα του χρόνια, λέει, μαμά, να φάνε τα παιδιά και μετά. Δεν καταλαβαίνει, τρώω. Ναι, εκεί που να κάνουμε μαγιά, έτσι. Ωραίο, πολύ καλό. Και αυτό πολύ ωραίο θέμα. Ωραίο θεματάκι αυτό, άψογο. Ο άλλος έμενε εκεί, λέει, το εδώ μένω, μου το δείχνει. Λέω, ναι, πού ανήκεις, ρε παλικάρι, εσύ. Λέω, μένεις κιόλας εδώ. Τι είσαι, λέω, φλογητά ή πλάγια. Λοιπόν, όλα αυτά από τη γιορτή του Μόδεστου σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Όσοι ξέρετε τον Μόδεστο τον Γιακουμάκη, από τα νέα πλάγια, καταπληκτικό παιδί, είχε για ταξί για χρόνια, νομίζω τώρα το έχει αφήσει. Του ευχόμαστε ολόψε χρόνια πλάγια. Περιμένω σχόλιά σας. Τεράστια πεκτούρα. Στον οποίο. Όπως και ο Ρέσης του Ποσειδονίου. Ναι, στον οποίο υποκλήθηκε και ποιος άλλος. Τεράστια πεκτούρα. Πεκτούρα. Λουκανίδης. Ρώσος. Ρώσος. Που για χρόνια έπαιξε στο Χατζηπανα... στον Ηρακλή. Το είπα. Α, το Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής είπε ότι ένας από τους δύο-τρεις που με την πρώτη με καταλαβαίνουν τι θέλω να κάνω. Εμείς παίζουμε τον Ωραία την μπάλα. Δυστυχώς. 30 φορές σκοπίζουμε τον Ωραία. Δυστυχώς. Τον πέτυχα πριν κάνα δύο χρόνια φευγαλέα. Μια χαρά. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Το μαλλί, ξέρεις το. Έτσι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Εγώ έχω κάνει 1,5 χρόνο να το δω. 1,5 χρόνο έχω να το δω κι εγώ. Δυστυχώς δεν είχα την τύχη να πετύχω στα νέα πλάγια να παίζουν μαζί Χατζηπαναγής. Είχε σπίτι εκεί τότε. Μπορεί να το έχει και ακόμη άνθρωπο, δεν ξέρω. Μα το παιδί να το έχει και να το χαίρεται. Με τον Μόδη το Γιακουμάκη. Μου έχουν πει ντόπιοι. Ντόπιοι και εκεί που έχουν σπίτι του Θεσσαλονίκη, που έχουν σπίτι εκεί πέρα κτλ. Χανόταν η μπάλα. Τους έχουμε δε, λέει, δει μαζί με τηλεπάθεια. Ο Μόδεστος, ο Γιακουμάκης, με Βασίλη Χατζηπαναγή, χανόταν η μπάλα. Κάνανε καλαμπούρι. Απίστευτο. Δυστυχώς αυτό δεν το έζησα. Τον Μόδη ευτυχώς πρόλαβα τον είδα. Ατελείωτη μπάλα. Πολύ πεκτούρα. Πολύ πεκτούρα. Μόδη, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι γερός. Έχω πει με ιστορίες για σένα και στον Παναγιώτη και στον Σωτήρη και στον αέρα έχω πει. Και στον αέρα. Λοιπόν, για να πάμε στο. Γεια σου, Ρεψιλέ, καιρό έχει να αφαιρεθεί αυτό. Πω, πω. Παλιό Βικτωριανό, ε. Ναι, βέβαια. για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ρώτησα ΑΕΚΤΣΙ προχθές και μάλλον συμφώνησε μαζί μου. Ο Χρήστος ο Αλμπάνης δεν ήταν. Και εγώ έτσι ξέρω. Έμεινε εκτός αποστολής. Μιλάμε για αλητεία. Αυτό που γίνεται με τον Αλμπάνη στην ΑΕΚ είναι αλητεία. Στην ΑΕΚ αυτή. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί όταν δείχνει τον πάγκο της ΑΕΚ, λες, αμά σε πιάνει ρε φίλε. Με την ένδια ταλέντου που έχει φέτος η ΑΕΚ, δεν παίζει ο ένας από τους δύο πιο τεχνίτες ποδοσφαιριστές της. Άντε να βάλω τρεις. Άντε τρεις. Τρέμαμε. Λιβάγια, Μάνταλος και Αλμπάνης. Και παίζει στα άκρα, ο Αλμπάνης είναι ακραίος. Παίζει με τον Μπακασέτα. Μπακασέτα στα άκρα είναι το ανέκδοτο. Βασικά. Μπακασέτας ποδοσφαιριστής είναι ανέκδοτο. Με το παιδί δεν έχω τίποτα. Να χωρίσω τίποτα. Είναι φιλότιμος. Αλλά τον αδικείς λίγο τον Μπακασέτα. Καλά, άμα είμαι γκασμάς. Δεν είμαι και φιλότιμος, σκοτώ να παίξεις εσύ. Δεν είναι τόσο άσχημος, ρε φίλε. Τι, για την ΑΕΚ, σαν ωραίο παιδί. Για γαμπρός. Εντάξει, οκ. Τι είναι. Είναι εκεί που πήγε το ποδόσφαιρο σήμερα. Ένα παιδί με ένα καλό αριστερό σουτ. Τέλος πάντων, με το παιδί δεν έχω τίποτα, έτσι. Μπακασέτας και ποδοσφαιριστής είναι ανέκδοτο. Μπακασέτας ποδοσφαιριστής στην πλάγια γραμμή. Μιλάμε, ξεπερνάει τα ρούχα του ανεκδότου. Και δεν παίζει στην ΑΕΚ αυτή ο Χρήστος ο Αλμπάνης. Εδώ όμως θα πρέπει να έχει συμβεί το εξής. Βάλτε τον Αρδίζογλου. Πρέπει να κοπεί αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες. Τουλάχιστον μετά την φάση των ομίλων. Ναι. Άντε στους ομίλους, ναι. Ας βγει ένας να μου πει τι προσφέρει αυτός ο κανονισμός μετά τις νοκάουτ φάσεις. Ακόμα και στους ομίλους δεν προσφέρει. Τίποτα. Και ακόμα στους ομίλους. Αλλά άντε, εγώ θα πω στους ομίλους, ναι. Με ποιος αγωνίστηκε με τα πιτσιρίκια
στις knockout φάσεις. Nothing. Και πάει αυτό. Ποιον ευνοεί? Αυτόν που έχει το πιο δυνατό ρόστερ. Γιατί εγώ λέω ότι πήγαινε τελικό προχθές Ολυμπιακός Ηρακλής. Πήγαινε ρε παιδί μου, φετινός Ηρακλής. Πήγαινε. Είχε την. Μην πω τίποτα τη λέξη και έφτανε τελικό. Το κύπελλο και. Εντάξει. Ο Ηρακλής δεν πέρασε για ένα γκολ από τους ομίλους εξάλλου. Με μια ευνοϊκή κλήρωση που πήγαινε στους 8. Λέω. Έπεσε Ολυμπιακός Ηρακλής προχθές στο τελικό. Οκ. Και ισχύει αυτός ο κανονισμός. Ποιον ευνοεί Παναγιώτη? Τον Ολυμπιακό, εντάξει. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια με την ποιότητα που στον πάγκο. Ποιότητα, αυτό που έχει για φέτος ο Λιπάνο. Δεν λυποθυμάμαι. Λέμε. Ο Ηρακλής τι έχει? Αναγκάζει τον Ηρακλή και δύο-τρεις έτσι που έχει παίκτες κάτι που να προσφέρουν σαν αλλαγή να τους βγάλει. Πάει, τέρμα αυτό. Και θέλω να μου πείτε εσείς τώρα, για να πάμε στο break, να μην το τρώμε. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Ποιος είναι πιο τραγικός, ο Ηρακλής στο μπάσκετ ή η Leeds United στο ποδόσφαιρο? Θα πει κάποιος γιατί ρε, ο Ηρακλής στο μπάσκετ είναι μια ανάσα από τον Ανέβη, μισή ανάσα. Καλά, αυτό λέμε μισή ανάσα 10 χρόνια τώρα, δεκαετία κλείσαμε. Γιατί πολύ απλά ρε παιδιά, ο Ηρακλής ανεβαίνει τη στιγμή που διαλύεται η Α1. Δεν υπάρχει, τελείωσε ο Ολυμπιακός, υποβιβάζεται, καληνύχτα. Ηρακλή, τζάμπα ανεβαίνεις. Κάτσε εκεί που είσαι. Αν ανέβεις. Θα να σε βρούμε. Αν ανέβεις, τζάμπα ανεβαίνεις. Πραγματικά, η Leeds United που αποκλείστηκε εψέ το βράδυ μέσα στο σπίτι της με πρώτο μάτς 0-1 ή ο Ηρακλής που ανεβαίνει σε μια κατηγορία η οποία από το Σάββατο δεν θα υπάρχει. Βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Μαζί μας έχουμε τα carpets κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με οικολογικά απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Τηλέφωνο, καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2310 762 164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από τον χώρο σας. Και αμέλησα, δεν προνόησα, σήμερα μια και έχουμε 16 του Μάη, να μην μπω με αυτό το κομμάτι. Πώς το θυμήθηκα, ευτυχώς το θυμήθηκα στο διάλειμμα και θα το βάλουμε. Ναι, ρε σκύλε. Ναι. Τους διαγωνισμούς λιγάκι, ναι. Υπάρχουν μηνυματάκια. Κάποιοι τσιμπάτε με τα θεματάκια. Σήμερα ξεκάθαρα, και το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Ξεκάθαρα. Κούφια σήμερα, μέρα, κούφια. Σήμερα θα ήθελα να ακούσω οπαδούς της Leeds United. Το εννοώ. Το εννοώ. Ή άτομα που συμπαθούν τέλος πάντων τη Leeds United. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα από τον 475. Δεν γνωρίζουμε. Ποιος είναι, σκύλε? Ο 475 λέει: μήπως σας ψιλοέσκησε η Derby County χθες? Μόνο για τον Τρολ Μπιέλσα. Κρίμα. Μόνο για τον Τρολ Μπιέλσα. Για ολόκληρη πόλη, την περιοχή του οπαδού τη, όλο τον κόσμο. Leeds United, ρε φίλε. Περιμένω, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Είναι δραματικό αυτό που γίνεται με τη Leeds United. Μοιάζει πλέον μετά και το φετινό να μην ανέβει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας τρέχουν 5 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο, το οποίο ζωγραφίζει εδώ και 6 μέρες στα δυτικά, στην Νέα Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα «Η Γίδα» ή «Ποια είναι η Σίλβια» του Έντουαρντ Άλμπι, αύριο στο Θέατρο Αμαλία, ώρα 9.30, με Νίκο Κουρί, με Λουκία Μιχαλοπούλου, με Γιάννη Δρακόπουλο, με Μιχαήλ Ταμπακάκη. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή τσίρκο ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54526. Καλημερίζουμε τις φίλες και φίλους που μόλις τώρα συντονίστηκαν στον λίμπερο της καρδιάς τους. Θα το αφιερώσω σε ένα φίλο μου, τον Γιάννη, που περιμένει το μέλος στην οικογένεια. Μάρη, στην κόρη του που θα έρθει στη ζωή σε ναι, ένα παλικάρι, ναι, το κομμάτι. Ναι, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Με το που άκουσα αυτό, ρε παιδί μου, στείλε μήνυμα, αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Σωτήρη, αν μπορείς κάποια στιγμή να δεις συνθέτη. Είναι ο Πλέσας? Είναι μίμης Πλέσας? Μάλλον όχι. Και όλα τα λεφτά είναι εδώ πέρα. Λα, 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 ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο. Εννοείται, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το πιο pop τραγούδι που έχει πει ο Σταμάτης Κόκοτας. Ίσως το μοναδικό pop που έχει πει. Ρε Παναγιώτη, δώσε το στο λογική να μπορείς, φίλε. Είσαι τσάκαλος. Σε παραδέχομαι. Λοιπόν, οι κότες, πώς το λέτε, το σκάσαν, οι κότες το ξανάσκασαν. Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματικά ζωγραφίζει. Τραγική. Ναι, την ξέρω, έχουμε μιλήσει 5-6 φορές. Τραγική. Τραγική. Λοιπόν. Α, ο ναι, ναι. Πιτσιλαδής. Μιχάλης Άκης Πιτσιλαδής, κάπως. Βαγγέλης. Βαγγέλης Πιτσιλαδής, ναι. Έχει γράψει πολλά του νέου κύματος. Πολλά είναι νεοκυματικά. 5P. My whole life. Είναι 5. Πει όλη τη ζωή. Ας την αφήνω. Για μια γυναίκα.
Ποιες θα ήταν οι πέντε λέξεις που θα βάζες? Από ποι όλες? Από ποι? Ένα αυτό, ναι. Το λέει και το ρητό. Σεβασμός μηδέν πάνω στο κομμάτι. Πολύ. Τι πόλη ρε φίλε. Πόλη, πολιτισμός, παιδεία, ΠΑΟΚ. Βασικά ξέρεις τι τσιμπάς. Πόντος και ΠΑΟΚ. Τσιμπάς εκεί, ας πούμε, πολιτισμός. Ποιότητα της εκπομπής από εδώ. Τραγικό. Πανάγο δεν έγραψε μέσα. Ακόμη πιο τραγικό. Όλα τραγικά. Ενδεικτικά για το που βαδίζει η πόλη. Δεν πειράζει. Ενδεικτικά για το που βαδίζει η πόλη. Αν βγάλεις τον Ορφανό, έτσι θα γίνει. Πραγματικά. Όλο ΠΑΟΚ, φίλε. Μόνο ΠΑΟΚ. Και έχει τον Πατέλη. Εσύ, Πατέλη. Με πήρε και ένας φίλος μου, λέει, ένα Αριανάκι, λέει, κατεβαίνει με τον Ορφανό. Λέω, πού είναι αυτός, ο Μονάχος, Μονάχος, λέω, είναι αυτός, δεν υπάρχει. Ποιος είναι. Υπάρχει, ναι. Τι λέει ο ψηλός εκεί πέρα, αντιγραφή τον μπάσκετ του Ηρακλή. Αντιαριανές, σε λέει. Ο ψηλός. Βάλτε λίγο, ναι, βάλτε τα μηνύματα λίγο. Λοιπόν, να τα πάρουμε γιατί να μαζεύονται μετά. Λοιπόν, του 679. Καλημέρα, μεγάλε Παπαδόπουλα. Πες να βάλουν το καινούριο άσμα. Μπαμπά, να γουστάρουμε όλα τα παόκια. Μπαμπά. Μπαμπά, ποιο, τι, ποιο. Είπα να πω μπαμπά, αλλά ποιο. Α, ποιο είναι. Α, βάλτε το, παιδιά. Τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Sorry, βάλτε το. Ο Κώστας λέει καλημέρα, μπαίνει για θέατρο. Να είσαι καλά, Κώστα. Ο ψηλός, ο παδός του Άρεος, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Oh. Ή μάλλον όχι πολύ, αρκετό. Είχε χρόνια. Κάνει μια σκασιά. Ναι. Είχε κάνει μια σκασιά πριν κανένα μισή μήνα. Αντιαριανέα Σλαμά, θα πεις τίποτα για την αντιγραφή της ομάδας στο μπάσκετ? Γελάει ο κόσμος. Τι αντιγραφή? Αντιγραφή της ομάδας μου στο μπάσκετ του Ηρακλή. Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ο Ηρακλής κατετρόπωσε τον Χαρίλαο Τρικούπη με σκόρ 94-59. Τα παλικάρια του Κώστα του Μέξα περιμένουν τώρα, μετά τον θρίαβο επί της ομάδας του Ντίνου του Καλαμπάκου, ο οποίος είναι μεσολόγιο, Χρύσανθε. Ο Χαρίλαος Τρικούπης. Πιλιαρός. Από το μεσολόγιο. Πιλιαρός δημοσιογράφος. Από το μεσολόγιο. Ωραίο, ωραίο, άστα. Είστε του πριγιο και του ακουμπέδια. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Όχι, και το βέλ, μπαμπά, το έβαζες. Α, το ζήτησε ο Ασλάμας, το ζήτησε. Μπαμπά. Εσύ ζήτησε αυτό με του άκου. Ο Μπάμπα. Λέω, δεν ξέρω ποιο είναι να τα ακούσω, ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιο είναι. Βλάκα. Στο Forest Gump έπαιζε ο Μπάμπα. Σε βρίζει, Βλάξ. Δεν λέει ότι είσαι γιος του. Σιγά μου ρε τώρα. Βάλω τι θες ρε. Θέλω να βάλω κι εγώ μπαμπά Συναριανός. Βάλω και δεν το βάζεις. Βάλω το. Πρόβλημα νομίζω. Για να εκτεθούνε. Να δουν πιο κόσμιος τον πολιτισμό σου. Εγώ θέλω. Α, για να εκτεθούνε. Βάλε και Καβρίλιον τότε. Κανένα πρόβλημα. Κάνε το Γιαννάκι. Εγώ από μικρό Άκη. Κάτσε τι λέει. Και για μας, για όλους την πόλη. Είναι ο μπαμπάς σας. Όχι. Για την ΑΕΚ λέει. Για την ΑΕΚ. Το οποίο είναι ασέβεια. Ναι. Το οποίο είναι ασέβεια, δεν σχολιάζω. Ντρεπόμαστε. Κοκκινήσαμε. Δεν σχολιάζω. Του άκουμε και παίζουμε εμείς τέτοια πράγματα. Τι είσαι, κάφρωσε. Χρυσανθέ μου, δεν ήξερα ποιο κάνει. Εγώ ξέρω ποιο νόμιζα. Δεν ξέρει να μην τα βάζει, ξάδερφε. Σότο, ξέρει ποιο νόμιζα ότι ήθελε. Το, αυτό που έβαλε Δευτέρα, το έβαλα όταν σχολιάζω τζουμπά μου. Τζουμπάε, αγκουμπάε. Εγώ κατάλαβα κάτι τέτοιο καινούριο. Α, και εγώ, ναι, αλλά. Αυτό βάλαμε αυτό. Το έχουμε βάλει και άλλη φορά αυτό. Ναι. Εντάξει. Ψηλέ και το βάλουμε και τη σκοράρε ο τζουμπά. Ψηλέ, αν θέλει. Ήταν καλά όμω. Και άλλα 6 του ακυρώσανε. 16 του ακυρώσανε, όχι 6. Τα οποία από τα 6 του ακυρώσανε, τα 4 σωστά του ακυρώσανε. Τα 2 δεν ακυρώσανε. Όπως την Ασμύρνη, πάλι θα αρχίσουμε τα ίδια. Άσε, 16 Μάη μήνα, πέρασε μπροστά μου Μαρίνα, ηρωνικά. Φίλε, φαντάζομαι εικόνα. Αυτή ταιριάζει στο Τζαλτίδη. Πέρασε από μπροστά μου, έτσι, ηρωνικά. 8 έβαλε. Ναι. Ψηλέ. Λιγότερο από τον Ματέο Γκαρσία δηλαδή. Ψηλέ, αν θέλει. Ένα λιγότερο από τον Γιουνές δηλαδή. Και ένα λιγότερο από τον Τικινή. Και 38 βαθμούς πάνω. Και σε αυτό ψέμα λες. Αχαμένε. Πώς, 37 είναι. Δεν ξέρω τους μετράω πλέον. Θέλω να διαβάσω κάτι για το σχολιάσιο ο Χρύσανθος. Καταλαβαίνω. Όχι ότι δεν δίνω. Προφανώς και δεν είχε πάω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Όχι, όχι, όχι. Τι. Όχι. Μπούρδες δεν θέλω. Όχι ότι δεν θέλω να το σχολιάσει ο Παναγιώτης. Προς Θεού. Ματέο Καρδίδη. Αλλά θέλω. Δεν θέλω μπούρδες. Δεν θέλω μπούρδες, ρε φίλε. Δεν θέλω να κάνεις μάγκα μπούρδα. Γιατί. Είναι μπούρδες, είναι ψεύτες αυτοί. Ψεύτες. Για σένα είναι. Μπούρδες. Θα χαρείς. Μπούρδες. Κλειστά αυτιά. Ο διαχωρισμός των παραγόντων σε μπλοκ έχει φέρει αρκετό κόσμο στα χαρακόμματα. Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΠΟ αναμένονται με δράσιο ενδιαφέρον. Εκτός των άλλων, ακούγονται μουρμούρες ακόμα και για το γραμμένο, επειδή έστειλε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Λες και δεν έγινε η απονομή. Μπούρδες. Τι ήθελε να φωνάξει παρόν, διερωτήθηκε κάποιος που έχει πάρει θέση μάχης. Α! Εκτός από το γραμμένο, τάση και με τον Γκαγκάτσι. Τον Μάκη, όχι τον Βασίλη. Και τι ήταν αυτό τώρα. Ναι, αυτό. Είναι αυτό που λες εσύ.
Βρε, δεν είναι. Είναι στη στήλη, ξέρεις. No, ο τρελός. Παραδίπλα που λέει μια Ανάση ο Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Τον Ζαμπά θέλουν πάνω από 10 εκατομμύρια να τον πουλήσουν. 27 θα το δώσουμε. Επειδή ο Ολυμπιακός πουλάει τους δικούς του 10 καμαράκια. 27 τον, αυτόν φίλε, τον Βραζιλιάνο. Και 25 από την ΕΡΤ 52. Μεγάλη πατάτα. Μεγάλη πατάτα. Και 25 από την ΕΡΤ αν δεχτούμε. Τι θα λέει, δούμε. Ο Μπάσα, ο Αλβανός φεύγει. Καλά, αυτά για τον Άρη. Άστο. Άρχισαν τα όργανα. Σηκώ απ' τη θέση σου. Ποια όργανα, βρε, τι? Οργανοπαίχτη. Όχι, λέω. Ποια όργανα. Μου έρθει το κομμάτι, το τραγούδι. Για τον Άρη λέγανε θα διαλυθούμε. Μα θέλω για τον Άρη, μου ήρθε το τραγούδι. Λέω προφανώς, έτσι σκέφτομαι πολύ, πολύ καλά αυτά που λέω. Έτσι. Δεν αναφέρω τον Άρη, εσύ. Όποιος είναι η μίγα, μη γιάζει. Σάνεψε, τα κάνει μου χτεφτά ο Παπαδόπουλος. Ναι. 1932. Ό,τι το συμφέρει τα θυμάται. Η Ρίτα Χέγουορθ πέθανε, γεννήθηκε ο Φρανκ Σινάτρα, ό,τι θέλει. Τι να βρω, ρε φίλε. 1932. Ποια ομάδα συντρίβει με σκορ 7-0 τον Παναθηναϊκό και κατακτάει τίτλο. 7-0 τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το 32. Ναι. Και κατακτάει τίτλο. Δεν ξέρω, Μάριο. Τι να το παίξω, ξύπνιος. Όχι. 4 γκολ ο Κίτσος, 1 ο Βογδάνος, 2 ο Αγγελάκης. Ολυμπιακός. Ο Άρης. Ο Άρης. 32 τι τίτλο. Και παίρνει πρωτάθλημα. 28. Ό,τι σε συμφέρει. 32, 45, ναι. Ό,τι σε συμφέρει, ναι. Θα θυμάσαι. Ναι. Ό,τι δεν σε συμφέρει. 7-0 τον Παναθηναϊκό και παίρνει πρωτάθλημα. Και το αν, το, κάτσε, αν το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μας, δεν θα το έλεγε σαν σήμερα το 32. Σαν αύριο είναι 33 χρόνια κλειστρά. Στο ακάδο θα αναφορά στο ΠΑΟΚ Άρης το 2003, ρε φίλε, το 1-0. Εντάξει. Δεν το είχε πουθενά. Α, μπορεί να το έβαζε. Διώξτε τον φασίστα από το Λίμπερο, λέει ο 679. Δεν πάει πουθενά ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δεν πάει πουθενά. Ό,τι και να λέτε. Έτσι. Όχι, εγώ, για σένα εγώ. Δεν ξέρω. Μα, μάλλον για μένα. Γιατί. Μεγαλύτερος φασίστας από σένα δεν υπάρχει. Έλα, μην τα πεις όλα τις μερινητής. Πήρες, σε τρίτη την έκφραση. Την έκφραση. Καταρχήν είσαι φασίστας γιατί είσαι ανώνυμος. Έλα τώρα, μην το. Κατά δεύτερο θέμα μάλλον. Α, περίμενε. Είναι αυτό που ζήτησε το κομμάτι και λες κλείστο. Α, ναι. Σωστός, ναι. Τώρα το κομμάτι. Άρα, άμα βρίσκω εγώ τη μάνα του κτλ. Και αυτός με κόψει θα είναι φασίστας. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα. Είναι σωστό αυτό που κάνεις, δεν φίλε. Α, ποιο. Λες ότι τους αφτούν στις μάνες τους τραγούδι. Και είναι σωστό δηλαδή. Εντάξει, okay, και είναι απόφαση που λέει εντάξει, κόψε το τραγούδι. Εντάξει, όχι, okay, τι να σου πω, ρε φίλε. Επόμενα δεν με πείραζε. Πληγώνει και τον Παναγιώτη. Πάρτε, να σα πω. Εμένα δεν με πείραζε. Αυτό είναι ο υπέρτατος βαθμός του αποφασισμού. Μα δεν τώρα κατάλαβα ποιο είναι. Είδα το μήνυμα του κάτω. Τώρα κατάλαβα. Γιατί λέει έτσι. Λέω τι είπε ο Χρήστατος με τον. Ήθελε ο Κυριούλης να τα ακούσει. Με τον φασισμό καμία σχέση. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού παντού του ΠΑΟΚ. Στον κόσμο. Το 90. Στην εκπομπή πάντω περισσότερε φορέ φασίστα ήσουν εσύ και όχι εγώ. Ναι. Εσύ δύο φορέ βγήκαν και σε βάλαν στον τοίχο και τα έκανε εδώ τα να πού. Και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ωραίε εκφράσει, πολύ ωραίε. Λυκοφιλία. Μετά να βάλουμε κοριαλά. Τα κάνω γύρω μου πουτάνα. Όχι, μην το κοριαλά. Με βγάλε εσύ στην άκρη. Καμία λυκοφιλία δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει, απλά βλέπω έτσι κάποια πράγματα. Λυκοφιλία δεν υπάρχει καμία. Κάποια ψήγματα. Λυκοφιλία είχε μια ζωή ομάδα με τον Ολυμπιακό. Μια ζωή. Άντε, ανέβα κατηγορία με τι 120 δόσει. Πόσο το θέλω, πάρα πολύ το θέλω και του χρόνου, φίλε. Τι θα γίνει εδώ. Όχι, εσύ δεν είμαι αλήθωρο. Δεν είμαι αλήθωρο. Το είναι τον Ασλαμάκη. Αυτό το χρειάζεται. Α, δεν το χρειάζεται. Γιατί έτσι έω άλλο αφημί θα πάρει. 164. Εσυνδισμένο. Επειδή κάτι είπε και εσύ για το αφημί, προ τι είπε κάτι για τον Ούπου Σουβόλο, το παίρνει η Βέρεια μέσω κάποιου παράγοντα από εδώ πέρα την πόλη. Ναι, αλλά έτσι φαίνεται. Για να έχει ακόμη μια ομάδα. Κατάλαβε. Εντάξει. Το γνώμη σου πάει στη Βέρεια, το αφημί. Ούτε ξέρεις τι σημαίνει φασίστας. Το 99% των κατοίκων των νέων πλαγίων είναι ΠΑΟΚ. Καλά, αυτά είναι του Γιώργου Ταλού, τα έχει βγάλει, έχει κάνει γκάλο, έχει κάνει παντού. Είναι συνηθισμένοι στα πλάγια γι' αυτό. Για το Γαλαξίδι να μιλήσουμε. Όπως θέλουμε κάνουμε, και πλάγια και πάνω και κάτω, όπως θέλουμε. Τα νέα πλάγια τελειώνουν 30 μέτρα μετά το θρηλυκό το ΤΕΜ. Κλαμπάρα. Κλαμπάρα, κάτσε καλά το ΤΕΜ. Αλλά. Το ΤΕΜ πιτς μπάρι, Σλαμά. Το πιτς, α, συγγνώμη. Κλαμπ. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Συγγνώμη. Πες το την κλαμπάρα στα νέα πλάγια. Ούτε ξέρω. Έξω 1,5 χιλιόμετρο. Εσύ μπορεί να μιλάει. Πώς. Η κλαμπάρα ρε, έξω από τα νέα πλάγια. Φίλε, πλάγια έχω να πάω 30 χρόνια. Αλλά για κλαμπ στα πλάγια δεν ακούσει ποτέ. Πασίγνωστο. Πήγε να πει ο παδό της Πόρτο γιατί έβρισε το γιο του. Φασίστας. Ο Κονσεϊσάο. Υπήρχε κλαμπ στα πλάγια. Και υπάρχει ακόμα. Ξέρεις πώς θα είναι. Μπαίνουμε στα νέα πλάγια. Που δεν ξέρει πια πότε χωρίζονται τα πλάγια με τα βλογητά. Τι τώρα, πα τα περιγράψει κιόλα. Ναι, το ΤΕΜ. Αυτό με το που το κλαμπ τη σχέση. Τι βλακίε. Πού ξέρει ότι είναι τα πλάγια. Το που χωρίζεται το ξέρουν την τόπια. Το κλαμπ, ρε παιδιά, στείλτε κάποιο.
το καλοκαιρινό το μεγάλο τεράστιο κλαμπ. Ήταν τεράστιο! Χειμωνιάτικο θα ήταν. Ποιο θα πάει, ρε. Μόνο ο Ρόδα, πώ τον είπε αυτό. Ο του Κονσεϊσάο, που είναι προπονητή στην Πόρτο, παίζει στην ΚΑΠΑ 19 τη Μπενφίκα. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το μαθαίνω. Δεν το ήξερα. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά. Γιατί όχι. Και ήταν οι οπαδοί τη Πόρτο και βρίζαν τον Κονσεϊσάο και του λέγανε μάνα σου. Δηλαδή η γυναίκα του Κονσεϊσάο. Αυτά μόνο στην Πορτογαλία. Ανερό τα φασίστα. Ανερό 679 είσαι αδερφό. Τελειώνουν τα περιφασίστα. Μην τον αποπαίνει τώρα. Γι' αυτό δεν εντάξει. Δεν είναι δηλαδή για να σε πικάρε, φίλε. Το πάει σεξουαλικά, ρε φίλε. Με είπε φασίστα και δεν θέλει να με πικάρε. Όχι για το τραγούδι, ρε. Για το λίπερο γράφεται με μπίβρε. Όπω θέλει το γράφει, ρε. Έτσι βιάζεται και γράφει δύο λέξεις, δύο γράμματα για ένα. Είναι σου, είναι. Όχι. Ή δεν υπερασπίζεσαι. Στέλνουν στα κινητά, τους κράζει. Ναι. Στέλνουν οι άνθρωποι και ζητάνε, στέλνουν δύο μήνες. Δεν αυτό. Εντάξει ρε αυτό. Καλά έκανε και το στυλ εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, okay. Αλλά και φασίστα ρε φίλε. Ναι. Όχι εντάξει, φασίστα. Εντάξει. Οι γραμμές μας είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Μη μας τρελαίνεις τώρα. Επικό παιχνίδι λέω. Βάζει ταμπέλες κατευθείαν. Το Linz Derby. Ναι, καλά, από μόνο ναι. Το ακούς 2-4 ναι. Βέβαια. Ναι. Μπήκα εσύ για να δω τελευταία δεκάλεπτα και μου λέει μα τώρα τελείω τώρα. Λέει αυτός που ισοφαρίζει στο 45 έχει μπει αλλαγή ένα λεπτό νωρίτερα. Το κάτι θέμα... έγινε τώρα και τραυματίζει. Το θέμα είναι τον γκολ πως μπαίνει. Ναι. Το 1-1 ναι. Μου είπανε αν το φάει η ομάδα σε ερασιτεχνικό ναι. Θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Πώς λέγεται ο γλύκος του Elland Road. Όση η πιο ακίνδυνη φάση. Δεν φταίει ο goalkeeper, τρακέρνει διαγώνια παλιά, ναι, ναι. Το στόπερ σχεδόν τρακέρνει με τον τερματοφύλακα. Με τον βόζο του, μάλιστα. Λοιπόν, καταλάβαμε. Ρε παιδιά, το μεγάλο καλοκαιρινό κλαμπ, όπως μπαίναμε, λίγο πριν μπούμε δεξιά, μέσα στα χωράφια, τεράστιο. Στο δεξί μας χέρι, λίγο πριν μπούμε στα νέα πλάγια, αποκλίνει το χέρι κάποιος. Μάμπα. Εκεί μέσα έχω, καμία σχέση. Αυτό και κάτω, στη άλλη μάνα είναι. Έχω χαθεί, δύο φορές χάθηκα στη ζωή μου. Σε κλαμπ μέσα. Ένα εκεί και ένα στην Κατερίνη απ' έξω. Ναι. Στο τεράστιο το Ατλαντίδα. Ναι. Σωτήρη, Ατλαντής, Ατλαντίδα. Εσύ εκεί τι έκανες στην Κατερίνη. Ενώ εκεί που ήταν πιο στριμόκολα τα πράγματα στο Σαν Λορέντζο ήταν ωραία, ε. Ήταν. Αλλά Λορέντζο, το μαγαζί στα νέα πλάγια είναι η number, Studio One. Studio 54, αυτό ήταν μετά όργια στην Αμερική. Που είναι. Hi, εννοείται λειτουργούσε μόνο καλοκαίρι, μικρό, κλειστό. Μικρό, κλειστό. Πού αυτό. Στούντιο, στα νέα πλάγια, μέσα στα νέα πλάγια. Από την παραλία, να σου πω, από τη θάλασσα 70-80 μέτρα. Κλειστό μαγαζί τα πλάγια. Άντε 100. Μικρό, κλειστό. Νομίζω Studio One, Number One, κάπως έτσι. Number One, η Παπαρίζου, ρε. Με τα παιδιά που το είχαμε κιόλας μιλούσα. Έχω κάνει απίστευτο. Καμπάκι. Έχω κάνει απίστευτο εκεί πέρα χορό σε slow κομμάτι. Ξέρεις ποιο κομμάτι με Γερμανίδα. Με Γερμανίδα. Που στο πηγούνι στο σβέργο στο τέλος. Που ήταν New Wave, τη γούσταρα πολύ. Με γούσταρε, αλλά τα έχει φτιάξει με έναν βλάκα που δούλευε εκεί. Μπράβο, περίμενε λίγο. Πάλι στην απέξω έμεινε. Το κομμάτι, περίμενε. Πάλι ταλαιπωρημένο. Τα πει. Hold me now. Phil Collins. Όχι. Phil Collins. Κλείστο χαλί λιγάκι. Όχι το κεφαλαίο. Έχουμε να κερδίσουμε, ρε φίλε. Τι. Τι ομάδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολυμπιακός δεν λέει αυτό. Λίβερπουλ. Γιατί το λέει. Α, τουλάχιστον το είπε τώρα. Τώρα το έχει συνέβη. Αλλά ας περάσει τελικό πρώτα. Στην Αθήνα σε έναν συνάδελφο. Φαντάζεσαι να μαζεύει προγράμματα. Against the Lodge, πώς είναι. Και είπε είμαι Λίβερπουλ. You coming back to me. Ναι, against the Lodge. Against the Lodge, νομίζω. Ναι, περιγράφω πώς έχασε τη Γερμανίδα. Την έβαγε ένα τριχιλιώτη. Ούτε εκεί ανάξιο. Μια πολύ πολύ αδύνατη, όχι όμορφη, αλλά πολύ ωραία τύψα New Wave. Όχι όμορφη σημαίνει κακάσχη. Είχα περάσει μαζί τη δύο βράδια. Δεν κάνω πλάκα. Το ένα περίπου. 3-4 ώρες. Το άλλο 2,5. Άλλη άβναν. Και μετά πήγαινε με τον βλάκα αυτό. Εκείνο ήταν ο βλάκα. Ένα βλάκα. Εκείνο έχασε. Αυτό ήταν ο πήρε λουκουμάδε τουλάχιστον. Τι λέει ο Βλάκα, τι γελάει. Και εγώ Βλάκα. Και εγώ Βλάκα. Την έχασε τη Χάινα. Τι έκανα. Πόσε φορέ έχει χτυπήσει πλάτη. Τη μια έχει φάει νερό στην πάπα. Την άλλη καινού μακαρόνια έμαθε μετά από 6 ώρε. Νερό εσύ έφαγε. Μπροστά εσύ ήσουν. Εσύ ήθελε το κάνω. Εσύ περασπίστηκα. Δεν πειράξε. Εσύ περασπίστηκα. Πανίβλακα. Στην πάρο. Εγώ είμαι Βλάκα. Πανίβλακα. Εσύ 6 ώρε το βράδυ περίμενε. Εσύ 6 ώρε το βράδυ περίμενε ότι μετά από 6 ώρε θα έχει κοκό. Δεν κατάλαβε, φίλε, τίποτα. Κέρασε μακαρονάδε και μα μετά την λεσβία. Και μαζί τη λεσβία. Μου ήρθε με κατεβασμένα τα μούτρα. Α, με τη λεσβία, ναι, με την Αθηναία ηθοποιό. Έχασε μισή μέρα στην πάρο. Με τη λεσβία, τι λέει. Με την Αθηναία ηθοποιό. Καταπληκτική βραδιά. Α, φανταστική. Είμαστε μαζί όλη τη βραδιά. Χόρτασε για τιμή. Είμαστε μαζί όλη τη βραδιά. Πνεύμα ο Μάριος. Από τι πιο όμορφε βραδιές. Αλλά ο Βλάκα ο Τρικλιανό. Ναι.
Όχι Τρελιανιός, από ό,τι θυμάμαι, Σεραίος, Σεραίος που δούλευε μαγαζί. Από το Πετρίτσι σου φαγεγκόμενο άλλο. Μαγαζί εκεί. Σε μαγαζί εκεί. Σεραίος που δούλευε εκεί πέρα. Πάει χάινα. Δούλευε στην καφετέρια τη Φιλιππίνων. Το θυμήθηκα τώρα. Παιδιά, και μετά σε κοιτούσαν το χρηματοκιβώτιο από τη Μηχανιώνα. Α, ναι, αυτό τι είναι. Να μην το αφήσουν άλλη φορά μέσα στη μέση του δρόμου. Αυτό τι είναι, το άξονα το πρωί. Ένα χρηματοκιβώτιο στη μέση του δρόμου. Αχ, τι γέλιο ήταν αυτό πάλι σήμερα. Αχ, γεια σου, ρε Μάρη, τεράστιο. Το πήρανε, το μεταφέρανε και το αφήσανε. Στη μέση του δρόμου. Ναι. Έλα, ρε, και κάποιο πέρασε μάλλον. Διαγωνισμούλιδες έχουμε. Άντε, μην κάνετε έτσι. Παιδιά, για να πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε. Αυτός που το λέει το τραγούδι λένε ότι είναι ΑΕΚ. Ποιος? Ο Αλβανός που. Α, δεν ξέρω κάποιος είναι. Που λέει το μαμά. Το μαμά ξέρεις σημαίνει. Τι? Ξέρεις. Όχι. Είναι τέσσερα γράμματα αρχικά από αγγλικά γράμματα, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτά, που σημαίνει ότι είναι το αυτοκίνητο που είναι κατασκευασμένο κάπως έτσι, ότι έχει στη μηχανή πάνω φτιαγμένο που είναι, ρε παιδί. Πειραγμένο. Ναι. Πάπα θυμάμαι ότι υπήρχε στη Βουρβουρού. Υπάρχει ακόμα. Ρε, δεν έχουμε κανέναν που να ήξερε να πήγαινε στο τεράστιο αυτό ανοιχτό καλοκαιρινό κλαμπ περίπου 1,5 χιλιόμετρο έξω από τα νέα πλάγια πριν μπούμε δεξί χέρι. Πριν μπούμε. Σειραγούσες. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι διαγωνισμοί τρέχουν. 5 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μετράνο, πραγματικά απίστευτο σοου, με μεταγραφές την τελευταία χρονιά από το Cirque du Soleil, αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε, και 2 διπλές για την Παραστασάρα, η Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια, το αριστερό ντέρο του Έντουαρτ Άλμπι, με Νίκο Κούρη, με Λουκία Μιχαλοπούλου, με Γιάννη Δρακόπουλο και Μιχαήλ Ταμπακάκη, αύριο Παρασκευή, Θέατρο Αμαλία, 9.30, Παραστασάρα. Με υπογραφία Σλαμά, αυτό Παραστασάρα. Παιδιά, χθες περιμένετε. Τι? Θα το ξεχνούσα. Σωτήρη. Πήγαινε να το δεις. Γαλλική ταινία του 50. Πρεμιέρα, masterclass, Μαρία Ναυπλιώτου, Μαρία Κάλλας. Για πολλωστή φορά υποκλήθηκα. Τεράστια, ατελείωτη Μαρία Ναυπλιώτου. Ατελείωτη. Επί 2 ώρες δεν ξέρει τι παίζει. Παίζει τη Μαρία Κάλλας. Α, μάλιστα. Παίζει τη Μαρία Κάλλας. Το παιδί τους νομίζουν Καλογεροπούλου. Κάπως έτσι. Σκάλας και κάπως έτσι. Την Πελοπόννησο, κάπου διπλό, ναι. Και 2 επίφτα έχει. Μαρία, Σοφία Μαρία, κάτι ναι, Καλογεροπούλου, ναι, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο, ναι. Παιδιά, καταρχάς. Καλογεροπούλου, Καλαϊτζή, κάπως. Μέχρι και Κυριακή δεν υπάρχει το σκαμνάκι. Πάτ. Μέχρι και Κυριακή δεν υπάρχει το σκαμνάκι. Το είδα τελευταία τέρμα σειρά στον τοίχο, τέρμα, κολλημένα πάνω. Χίλια μπράβο στον Οδυσσέα Παπασφιλιόπουλο, γιατί αυτός το σκηνοθετεί. Και φυσικά τεράστια δουλειά δική του. Μαρία Ναυπλιώτου, ατελείωτη, βαθύτατη υπόκληση. Ειδικά στα 2 σημεία που κάνει τον Αριστοτέλειο Νάση, μου ήρθε να πάρω τηλέφωνο μέσα από το θέατρο, το οποίο το θεωρώ αλητεία βέβαια, προσβολή και αλητεία, με το κινητό μέσα στο θέατρο, το Σωτήριο Δασκαλάκη. Αυτά που τις έλεγε και όπως τις τα έλεγε ο Αριστοτέλειος ο Νάσης, ξέρεις τι τις έλεγε? Τι? Δεν έρχονται για να σε δουν να τραγουδάς, αλλά δεν σε ακούνε, σε βλέπουνε και σκέφτονται πώς εμείς οι δύο. Αυτό. Κοκό. Για αυτό είσαι. Κοκό. Μαρία, κοκό. Και τη έλεγε: πες μου κανένα τραγούδι, όχι από αυτές τις άχλες τις όπερες. Πες μου εκείνο για εκείνη την που. Στον Πειραιά. Στα καμίνια. Και πώς το έκανε. Ωραία, κοκό. Παιδιά, μην το χάσετε. Καθηλωτική ερμηνεία Μαρία Ναυπλιώτου, βαθιά υπόκληση. Τεράστια, ατελείωτη ηθοποιός. Τεράστια, τεράστια. Χίλια μπράβο. Βρε καλά θυμόμουν εγώ, λέω, κάτι με ποδόσφαιρο έχει σχέση το κλαμπ, κάτι έχει με ποδόσφαιρο, Χατζάρ, άιντε, και με λέει και ο Δασκαλάκης, ξύπνα, με Χατζάρα λέει, στο είπα, στο κάνω λέει, Γιώργος Χατζάρας, να είστε καλά ρε παιδιά, έχουμε τρεις απαντήσεις, ναι, να είστε καλά, ο 663 είναι ο πρώτος απάντησε, το Χατζάρ λες Μάρια, σωστό, ναι, και το Χατζάρ είναι το κλαμπ, λέει ο 020, ή 020, Παναγιώτη, αδερφέ, να το κλείσουμε, έχω, θα πάθω χοντρή ζημιά, φίλε, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Μου φαίνεται πάμε, θα τρέξει για μένα νοσοκομείο. Όχι μόνο για τον μπαμπά, τον αγαπημένο τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, αδέρφια, ναι, το Χατζάρ είναι το κλαμπ, στο οποίο σε 2 κλαμπ καλοκαιρινά έχω χαθεί. Στη ζωή μου 2-3 φορές. Ένα το Χατζάρ, αλλά 2 φορές χάθηκα στο Ατλαντής στην Κατερίνη. Το οποίο ήταν το Καφτατζόγλιο σε κλαμπ. Χωρίς υπερβολή. Εποχή εννοείται, όχι κινητά. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν το νησί της Γαλάζιας Νύχτας. Ναι, αυτό τι είναι? Ατλαντής, ρε. Το Ατλαντής, ναι. Λοιπόν, 2 φορές μέσα στο Ατλαντής. Ειδικά τη μία ψαχνόμουν με φίλο 40 λεπτά. Δεν κοροϊδεύω. Έψαχνα ο ένας τον άλλον.
γεμάτο κόσμο, το Καφτατζόγλιο σε κλαμπ. Φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς υπάρχει κιόλα. Δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν νομίζω τώρα να υπάρχει. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουν και είναι δύο. Με στην Κατερίνη ή στην Κατερινόσκαλα, καλοκαιρινό ήταν. Λίγο έξω. Στην Κατερίνη έξω, έξω λίγο. Έξω λίγο. Προς Κατερίνη. Έξω. Παραπάει. Ναι, τέλος πάντων. Μετά από εκεί με το αυτοκίνητο σε 7-8 λεπτά μπαίνει στην Κατερίνη. Ναι. Ναι. Υπολόγισα τώρα. Ωραία. Εντάξει. Ακριβώς. Θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, 5 διπλές για το Τσίρκο Μεντράνο. Δεν χάνεται. Μοναδικό σοου. 5 διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μεντράνο και 2 διπλές για αύριο Παρασκευή Θέατρο Αμαλία 9.30, ακόμη και εργαζόμενοι σε μαγαζί, αν κινούνται ανατολικά, προλαβαίνουν να πάνε. Είναι το Θέατρο Αμαλία στην Αμαλία 71, ανατολικά, λίγο και πάνω από το Radio City. Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, του δημιουργού του πιο σοβαρή Virginia Woolf, με Νίκο Κουρί, με Λουκία Μιχαλοπούλου, με Γιάννη Δρακόπουλο, με Μιχαήλ Ταμπακάκη, πήρε παράταση για ακόμη τρεις μέρες και αυτές πάνε για sold out. Έτσι, δίνουμε 2 διπλές προσκλησούλες. Δεν υπάρχει. Ατελείωτο γέλιο, σκληρό χιούμορ, εκδικοί χαρακτήρες και πολύ έξυπνοι, πανέξυπνοι διάλογοι. FM και όνομα τεπώνυμο, δημογράφεις τσίρκο ή θέατρο για τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Πάντως, μία φορά, ρε φίλε, να πεις ότι ένα έργο δεν σου άρεσε. Ένα. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει πει. Πώς. Περίμενε. Σε ό,τι Θεσσαλονίκη, θα σου πω. Ναι. Ό,τι δίνεις. Πήγα σε ένα προχθές. Σε ό,τι δίνεις. Πριν 15 μέρες. Σε ό,τι μοιράζεις. Δεν είπα τίποτα. Το αφήνω. Αλλά εσύ θες να ξεφωνήσουμε εμείς τον Άρη και τον αυτό πάω. Εδώ. Που είμαστε οι συντάκτες. Ό,τι είναι για ξεφωνητό, το ξεφωνήσω. Ενώ δεν υπάρχει. Το όλα τα θέατρα Σωτήρη είναι καλά. Όλα. Όχι, ρε φίλε. Πάμε και δίνουμε. Όσα υμνώ, τα άλλα που κάνω μούχτη σημαίνει ότι. Άστο. Συγκρατημένα εσύ όμως. Λοιπόν. Μαζί μας έχουμε τη Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Βέρεια. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες. Δεν μπούχτισες ακόμα. Δεν μπούχτισες. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πλερουά. Πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Ο 507 λέει, 507, σχετικά με, τον, με το ότι η ΑΕΚ θέλει να κυνηγήσει, ρε φίλε, χρεώθηκε ο άνθρωπος μήνυμα, μία τελεία στο τέλος, ο Αντώνης Κασάνδρου είναι. Σχετικά με το ότι η ΑΕΚ μετά τις ματσακουνιές που κάθε μέρα αποκαλύπτει και περισσότερες. Ο διαιτητής είναι αλήθεια αυτό, ο Γερμανός τελικού. Πρέπει, έτσι μου είπαν. Ο διαιτητής, ο βοηθός άλλαξε και... όχι αυτό. Ο διαιτητής ήταν εμπλεγμένος στο σκάνδαλο Χόιζερ. Ξανά η πτυλία. Για τρία. Να. Μου το είπανε χθες σε γνωστό στέκι ποδοσφαιρικό που ήταν Αριανή και Παοξή. Άντε μπράβο, αφού το είπανε τώρα τρέμουμε. Λοιπόν. Ελάτε το πάρετε. Καλημέρα. Αυτό με τον τελικό σύνδρομο της Στοχόλμης λέγεται. Όσον αφορά τον Τζαλτίδη, ας μπει στο YouTube και ας ακούσει αν είπε χθες ή όχι Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, Αντώνη Κασάνδρου. Νέα Δημοκρατία. Το είπε. Νομίζω σήμερα πιο τραγικό είναι να είσαι Καλαμάτα. Πέρα από την πλάκα, επειδή το παρακολούθησα, ήταν επικό παιχνίδι. Λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Τώρα σε ποιο από τα δύο αναφέρεις. Για ποιο εννοείς. Ναι. Για το Καλαμάτα Διαγόρας Ρόδου που έληξε 2-1. Άρα ανεβαίνει ο Διαγόρας Ρόδου. Πρώτο μάτς 1-0. Θυμίζουμε στη Ρόδο. Ή για το Leeds United Derby County 2-4. Μάλλον λες για το 2-4 της Leeds United με την Derby County, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ σήμερα θέλω να ακούσω παντού Leeds United. Πόσα χρόνια κλείνουνε, 17. Τόσα πολλά. Πόσα είναι. Κάτσε ρε φίλε, Τσουλού με τη Βαλένθια και με αυτές πότε παίζανε. Περίμενε. Με τη Λακορούνια. Τελευταίο τους μάτς είναι με την Bolton. Ναι. Που κλαίει το παιδάκι. Θελανίκη, εκτός που, η μη γυμνό ο πιτσερικάς που γράφει Lynch till I die. Ναι. Πρέπει να είναι εκείνο. Το είχα δει. Το είχα δει στο sports bar. Και το λέω επειδή δεν υπάρχει πια, το μαγαζί έχει κλείσει. Καλημερίζουμε και Δημήτρη και Πλάτωνα που το είχαν. Πρέπει να είναι, Παναγιώτη, εκείνο 2003. Με την Λακορούνια πότε είχαν παίξει. Που χάνουν την πρόκριση 3-0 και 4-0. Είναι χάσαν. Τότε η χρονιά που κάνουν, δεν πάνε τελικό Champions League. Τελείως άδικα. Τελείως άδικα. Που έχουν κάνει τεράστια επένδυση και οικονομικό άνοιγμα. Που έχουν στόλο αυτοκινήτων. 150 αυτοκίνητα στην ιδιοκτησία της Leeds United. Δικό τους αεροπλάνο. 1000. Και... πολλά χρόνια έχει τώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Είναι 17. 15, 17, 18. 15 σίγουρα είναι. Ναι. Πω, πω. 15 σίγουρα, έτσι. Ο γιος του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ο γκολκίπερ είναι ο νεαρός, ναι. Ο γιος του Γιώργου. Τι το κοιτάς έτσι. Καλά, αυτό τώρα τι είναι, προδοσία. Και ο γιος του...
Και εγώ θα ήθελα. Μην παίζει μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Και εγώ θα ήθελα ο γιο να είναι στον Ηρακλή. Αλλά εντάξει, το παιδί είναι. Ο 007 ζητάει Σωτήρη από Dropkick Murphys The Lonesome Boatman. Θα στο γράψω. Μπούντου είσαι κούκλα. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. 007. Ναι, Μπούντου και εγώ γουστάρω πολύ. Ναι. Και οφείλω να ομολογήσω. Τώρα πια όχι, το έχω ξεπεράσει. Οφείλω να ομολογήσω. Το έχω ξεπεράσει. Κάτσε, κάτσε, κρατήσου τι θα πει. Περίμενε, τσαλίτη, μάλλον δεν πάει το μυαλό σου. Ότι την προτιμάει από τον Κοπιτσί. Ότι όταν. Χάρη Κοπιτσί προτιμώ. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Αν μου έλεγε σήμερα η Μπούντου να βγούμε, ας πούμε, για ένα ποτό το βράδυ. Ή για 2-3 για ένα δείπνο. Ή να βγω με χάρη κοπή. Και αν σου λέγει ο Χαρούλη, άχνει λερωμένο το παντελόνι μου από το, λίγο από το νερά που μου ρίξε τον πόρπο, έλα πάμε λίγο πάνω. Ή με χάρη κοπετσί, θα προτιμούσα να βγω με χάρη κοπετσί. Όπω ανάμεσα σε Steven Tyler, Aerosmith, ή την κόρη του Liv Tyler, την οποία καρά γουστάρω, θα προτιμούσα με Steven Tyler. Άστε να μην εισήξει λίγο. Λοιπόν, πάμε, περιμένουν δύο γραμμέ. Να λέτε όνομα και ομάδα. Μα είπε η Μπούντου, θα έκανα τι. Όχι. Έκανε. Τη είχα ζητήσει να βγούμε όταν την πρωτογνώρισα πριν από περίπου 10 χρόνια, 12, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Α, ο Μάριος ο Χιλόπιτας. Όταν ήταν δημοσιογράφος. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έκανε ταγμένη δημοσιογραφία. Όχι ταγμένη. Έλα, φίλε, πάρε μπρο. Αδερφέ, καλημέρα, πάμε. Επόμενη γραμμή. Σε έχω ξεπεράσει. Γιατί. Καλημέρα. Καλημερίζουμε Αποστόλη, ο παδό του ΠΑΟΚ. Αληθώς ο κύριος από το Μπέρμπιχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Ρε τραχανά, 12 χρονών ήταν το κορίτσι πριν από 10 χρόνια. Τι τον έκανες πρόταση, πλάκα με κάνεις. Ποια 12, βρε. Δούλευε στο SSI, ερχόταν κάθε μέρα σε μάτσο Ηρακλή, γάμα εθνική. Τι λες τώρα. Σας λέει ψέματα για την ηλικία της, άρα η Μπούντου. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ραδιοφωνική φωνή από τη Γαβριλίου φωνή, παιδιά. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει πιο ωραία φωνή στην Ελλάδα ολόκληρη από τις Γουστάρις όπως το λάκι. Πώς δεν υπάρχει, του Κόλκα. Να υποθέσω, δεν ακούει η γυναίκα σου, υποθέτω. Ακούει, δεν ακούει για τη φωνή της, το λέω, ρε παιδιά. Δεν τίθεται θέμα τώρα. Να σου πω και εγώ για καμιά πενηνταριά τραγουδίστρια για τη φωνή τους λέω. Στην αγάπη. Εσύ δεν εννοείς τη φωνή τους, εγώ εννοώ τη φωνή τους. Ναι, σε πιστέψατε τώρα. Αποστόλη, στην αγάπη. Αν την δεις απάτης πλάκα, εγώ πεθαίνω με το περπάτημά της. Είναι τόσο, είναι παιδιά, τόσο αντιθηλικό θα... που με τρελαίνει. Το λατρεύω. Μάχη στο Villa Park. Αποστόλης, αυτό λέω μόνο. Όπως επίσης, πάρα πολύ ωραία φωνή είχε και ο Τσορμπατζόγλου. Γιατί για ραδιόφωνο. Δεν είναι ψέματα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, απλά. Φωνές και φωνές. Απλά δεν Ασλαμά, δεν είναι ωραία του Ασλαμά. Σε οδηγούσε στην υπνηλία. Τέλεια, του Ασλαμά η φωνή είναι πάρα πολύ νεανική για την ηλικία του. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Το χωρίζουν 3 χρόνια σιγά το πράγμα. Πώς το λένε, σε κοροϊδεύει, ρε παιδί μου, νομίζεις ότι είναι πόσο, 30-30 φεύγα. Άντε πες για τον Τζαλτίδη τώρα. 60-70 πόσο είσαι. Δεν είναι ηλική ταινία, 30-40-50. Πες και για τον Τζαλτίδη τη φωνή. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να πούμε και μια αλήθεια. Πόσοι από εσάς είχατε το προαίσθημα ότι κάτι θα γίνει και θα ανεβεί η Λίντς πάλι? Όχι, εγώ δεν το είχα. Το φοβόμουν, το φοβόμουν. Παιδιά, το φοβόμουν. Δεν είχα ζωμάρες. Όλοι πιστεύω είχαμε από μέσα μας, όσοι ασχολούμαστε λίγο με ποδόσφαιρο, μια φωνή ότι πάλι κάτι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο. Είναι κατάρα, τέλος. Όπως επίσης, το ίδιο προαίσθημα υπήρχε και όταν η Λίβερπουλ ήταν 7 βαθμούς μπροστά. Δηλαδή, βέβαια, όλοι λέγανε κάτι θα γίνει. Άρα, μαύρη γάτα. Εντάξει, είναι και 7 βαθμοί στην Αγγλία, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι εδώ πέρα 7 βαθμοί που είναι, ξέρεις. Είναι αυτή, ρε παιδί μου, η άβρα που συνοδεύει ένα κλαμπ, ρε παιδί μου. Όπως, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, κάποιες ομάδες θα το πάρουν. Ναι. Για κάποιες ομάδες λες το αντίθετο, τι να κάνουμε τώρα. Για τη Λίβερπουλ δεν μπορεί να το πεις αυτό. Απλά έχει γίνει τώρα αιμονή, ρε παιδί μου, ξέρεις, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Έχει πάρει και ευρωπαϊκά, κατάλαβες. Η Leeds United αν ανέβει, ναι, μόνο ως πρωταθλήτρια. Ως πρωταθλήτρια. Τίποτα. Με play-off και δεύτερη και τρίτο. Και πας στο Wembley και αυτά, τέλος. Μόνο ως πρωταθλήτρια, τέλος. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Λίντς αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσει την ομάδα όπως την είχε από πέρσι και να κάνει κανένα 2-3 προσθήκες. Άμα πάει να διώξει τον Μπιέλσα πάλι και να ξαναφέρει παίκτες. Έχω βιντεοκασέτα, Λίντς Ρέιντζερς, η μάχη της Βρετανίας. Οι ομάδες που πέφτουν από την Premier League πάντα έχουν πλεονέκτημα. Πάντα. Ναι, πάντα. Βέβαια. Ναι. Επομένως, από εκεί και πέρα για τα ελληνικά παιδιά, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Η ΑΕΚ, αχ αυτή η ΑΕΚ, ρε παιδιά, κάθε φορά τα ίδια και θα τα ίδια. Θα ξαναγίνει ο τελικός. Κανένα πρόβλημα. Ας πάμε με Βερμούδες.
την ημέρα του τελικού βγαίνανε όλοι και κράζανε και λέγανε πω όπου μας, μας ντροπιάσατε και βγάζανε τις φανέλες. Έτσι. Την επόμενη μέρα λέγανε ένα πέναλτι. Τη μεθεπόμενη το κάνανε δύο τα πέναλτι. Ναι. Και τώρα το μάτς πάει για να ξαναγίνει. Να πάνε. Ναι. Έγινε Αποστόλη μου, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα παλικάρι. Θωμάς είσαι. Ναι, ναι. Τι κάνουμε. Θωμάς Τόντον, οπαδός της Λίβερπουλ. Πάμε. Λοιπόν, τρεις καταγραμμένες ομάδες υπάρχουν. Ναι. Η μία είναι η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Ναι. Η δεύτερη είναι η Leeds United. Η Leeds United. Και η τρίτος είναι ο Μπασκετικός Ηρακλής. Ο Μπασκετικός Ηρακλής. Σωστό. Ο οποίος μάλλον θα ανέβει. Ο οποίος θα ανέβει τώρα που διαλύεται η Αθήνα. Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο, παιδιά. Ανεβαίνει. Πέφτει ο Ολυμπιακός. Φοβάμαι, μην κολλήσουμε σε κανένα φάκελο πάλι. Δεν μπορώ. Στον μπάσκετ. Άγιε, πιστεύω ότι ο Δρακόπουλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Ναι. Συγγνώμη, δεύτερος είναι ο Ηρακλής Μάριε. Όχι, παίζει. Τέλος. Ο Ηρακλής. Ναι. Ο Ηρακλής ναι. Περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Καρδίτσα Καστοριά. Ο Ιωνικός. Πάει πρώτα. Αυτό λέω πρώτα. Ναι. Υλικό. Ένα μάτς. Ακούς, περίμενε. Πήγαμε ένα μάτς του Ιωνικού πριν κάνα 20 ημέρο. 192-141, κάτι τέτοιο. Ο Μαδάρα έχει ρε. Παναγιώτη. Έχει περάσει ένας μήνας από αυτό που λες. Ναι, πριν 20 ημέρες είπα. Τώρα το θυμήθηκα ρε φίλε, γιατί ανέβηκε κανείς τον Ιωνικό. Ο Ηρακλής θέλει μία νίκη στα επόμενα τρία μάτς, αν παίξει τρία μάτς. Δηλαδή παίζει ένα μάτς στο Ιβανόφιο. Κερδίζει, ανέβηκε. Ναι. Χάνει, ναι. Πάει στην έδρα του αντιπάλου. Χάνει πάλι, ναι. Παίζει ξανά στο Ιβανόφιο. Μπράβο, ναι. Ικανό, εγώ το φοβάμαι. Όχι, όχι καθόλου. Εδώ δες Μάρια. Να πω κάτι για τα play-offs της Championship. Ναι. Εδώ. Τελικό τώρα παίζουν ο πέμπτος και ο έκτος τελικά. Πάντοτε είναι ευνοημένες οι ομάδες, δηλαδή έχει πάρει... Ακούς Μάρια. Η ομάδα πήγε τελευταία στιγμή στην εξάδα. Ο πέμπτος και ο έκτος παίζουν τελικό. Έχει μια κατάδα να μην ανεβαίνει. Ναι. Αυτός που χάνει για λίγο την άνοδο την απευθείας. Δηλαδή ο πέμπτος και ο έκτος του πρωτοαθλήματος της κατάταξης παίζουν τελικό play-off. Έχω ότι παίζουν το δεύτερο μάτς στο σπίτι του Αλουνού, αλλά μόνο αυτό. Συγγνώμη γιατί μου έδειχνε κάτι με πολύχνη ο Χρήστανθος. Γιατί μιλάς τώρα, για ποιο πράγμα. Ντέρμπι Αστον Βίλα. Α, Ντέρμπι Κάουντι Αστον Βίλα. Ο πέμπτος και ο έκτος. Είναι της βαθμολογίας. Ναι. Ναι. Η Derby πήγε τελευταία αγωνιστική. Ναι. Που μπήκε τελευταία. Ναι, 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 εντάξει, ναι, ναι. Πολλές φορές έχει τύχει αυτό. Ακόμα ναι. Και, και μετά παίρνει το τελικό. Ο τελικός πότε είναι 27? Λογικά Κυριακή, θα είναι. Και... Sorry, Δευτέρα μετά είναι. Το FA Cup. Το Δευτέρα. Μετά. Είναι τη Δευτέρα μετά το FA Cup. Πάλι. Τη Δευτέρα, ναι. Ναι. 5 η ώρα κλασικό και πέρσι ήμουν και πρόπερσι. Όπως και στους δύο τελικούς πρωταθλητριών και UEFA τώρα που παίζουν, δεν είναι ο πρωταθλητής της Αγγλίας. Ναι. Να κάνω και ένα σχόλιο σε αυτό που είπε πριν από τον Μπέρμιχαμ ο Αποστόλης. Τι, ποιο? Τώρα, πόσο μόδα είναι ο ΠΑΟΚ να έχει δύο κοπέλες ρεπόρτερ στο ποδόσφαιρο και να σε εκθιάζουν και ΠΑΟΚΣΥΔες. Ναι. Μάρε, παιδιά. Ναι. Σωστό. Σωστό. Δεν υπάρχει αυτό. Σωστό. Σωστό. Πολύ καλή παρατήρηση. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Το όνομά σου, αδερφέ, και, και ομάδα που σε ρίξεις, αν θες. Από Κατερίνη, Μάκης, ΠΑΟΚ. Γεια σου, Μάκη. Μάκης, από Κατερίνη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Πάμε, Μάκη. Γιατί? Όχι, δεν. Ναι, πάμε. Έτσι, έτσι, πολύ ΑΕΚ, η Κατερίνη, πολύ Άρη. Όχι, ρε, ΑΕΚ, κάτσε καλά. Όχι, ρε, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ΠΑΟΚ, καρδιά του ΠΑΟΚ, εδώ είναι, εδώ χτυπάει. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Ναι. Ήθελα να σου πω και την Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα. Το κλαμπ. Το κλαμπ. Στην οποία δούλεψα δύο χρόνια. Άντε, να ακούσουμε. Ήτανε, ξεκίνησε το 1987. Ωραίος. Ναι, ναι. Εγώ δούλεψα δύο χρόνια, σε 88-89, εκεί, τα χρόνια εκείνα που γινόταν ο χαμός. Και βέβαια σταδιακά, 90-91, άρχισε να φθήνει και να, μέχρι που έκλεισε. Τράπη και μετά σε άλλα μαγαζιά. Ποια χρονιά έκλεισε, Μάκη? Γύρω στο... Δεν ξέρω χρονιά ποια έκλεισε. Έγιναν πολλά μαγαζιά. Ξέρεις, ένα μαγαζί που το παίρνουν μετά, το κάνουν, άλλος το κάνει κλαπ αλλιώς, άλλος το κάνει με χορευτικά. Καφέ, ρέστοραν, άλλος μπουζούκι, άλλος... Ξεθύμανε, μετά ξεθύμανε. Αλλά οι χρονιές που δούλεψα εγώ, όταν ξεκίνησε, όταν άνοιξε τότε, που όταν έγινε το μπαμ, που ερχόταν από Θεσσαλονίκη... Ρε εσύ, έχουμε έρθει 30 βράδια έτσι, για βράδυ και φεύγαμε πίσω, ναι. Ναι, ναι, εγώ δούλεψα εκεί πέρα δύο χρονιές. 3.000 κόσμος, 4.000 κόσμος. Εσύ, μια μικρή Κωμόπολη μέσα. Ρε, έχω χαθεί. Δύο φορές χάθηκα. Με την παρέα που ήμασταν, χαθήκαμε. Μια μικρή Κωμόπολη. Έτσι, ξεκινούσε, ήταν και χρυσές εποχές όμως της παραλίας, από την Κατερίνη που ήταν ο χαμός από τουρισμό, από όλα αυτά. Πώς λεγότανε το πολύ στιλάτο καφέ, κλαμπ, ρέστοραν που ήταν στα Κατάλευκα, στη θάλασσα πάνω. Στην άμμο επάνω. Στα βράχια. Στα βράχια. Α, έχω πάει εκεί. Έχουμε πάει μαζί. Έχουμε πάει. Και μαζί πήγαμε, ναι. Για πού, για πού μιλάμε, για Κατερίνα, για πλάκα. Για πλάκα, για πλάκα. Ναι. Και τρελό κόσμο. Το Μισελ.
Το Μισελ. Ναι, το Μισελ, ναι, αυτό. Έρε, κάτι τσίκλησε μια σμιδέζα. Εκείνο ήταν άλλη ιστορία. Εκείνο έχει γράψει ιστορία. Άλλο το Μισελ. Εκείνο στο χώρο της νύχτας έχει γράψει ιστορία. Άστο, άστο. Δηλαδή... Εκεί με, έχω κάνει, έχει πάει ώρα 4. Είμαι με πιτσερίκα. Πάλι σε ρεύω την εφαγή. Και έχει χαλάσει η δουλειά. Έχει έρθει να την πάρω ο μπαμπάς της. Άστο. Να σου πω, Μάκη, είπαμε. Πες μου ρε Μάκη ότι υπάρχει Σαν Λορέντζο ακόμα. Πώς? Η Σαν Λορέντζο. Που Κατερινή. Ναι. Όχι. Όχι. Λεπτοκαριά. Λεπτοκαριά, λεπτοκαριά. Μάκη, Μάκη. Σαν Λορέντζο μιλάμε για το κορυφαίο. Για το κορυφαίο κλαμπ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτό. Πήγε σε όλα στην Ευρώπη και το έκανε και κορυφαίο. Με τον Οβοπάν απ' έξω. Με τον Οβοπάν. Δεν υπάρχει. Τα παλιά, πιο παλιά. Ατλαντίδα, Ατλαντίδα, 88, 89, 90. 4.000 κόσμο Σαββατοκύριακα. Μια μικρή κομμόπολη. Το μπουντρούμ της Πιερίας. Ναι, ναι, ήταν μέσα ένας χαμός. Πηγαίνουν από εδώ, από για μία, για ένα αυθημερών. Με τα λέιζερ, τι από Θεσσαλονίκη, τι από Χαλκιδική, παντού. Και το ίδιο έγινε μετά σε άλλη μορφή, σε πιο night club, σε πιο high μορφή. Ήταν κάτι το Μισελ, ας πούμε, το οποίο το Μισελ δεν έκλεινε ποτέ. Το Μισελ, ξεκινούσε το βράδυ, ξέρω εγώ, το απόγευμα, πήγαινε πρωί ξημέρωμα και από το ξημέρωμα συνέχιζε, πήγαινε μεσημέρι, γινόταν καφέ μετά και από καφέ μετά γρανίτα αυτό το βράδυ και πήγαινε έτσι, είναι 24ωρο. Μπράβο Μάκη, πολύ ωραίος. Ωραία παρουσία, ωραίο ρέτρο στη νύχτα της Κατερίνης. Πάμε τελευταία γραμμή για το μισάωρο, μην καλείτε άλλη, για το μισάωρο τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Δεν θέλω, σαν τον Καφτατζόγλιο λέει κλαμπ με 3.000 κόσμο και χανόμασταν. Εξήγησε μου δηλαδή, εξήγησε μου πώς γίνεται αυτό. Ψηλέ, μέγεθος διαστάσης το Καφτατζόγλιο. Χάνεσαι με 3.000 κόσμο μέσα στο Καφτατζόγλιο δηλαδή. Ναι, ναι, δεν έχει δει ποτέ τόσο γι' αυτό. Το ψηλό σε του Άριος να πούμε έτσι. Ναι, είδες το τζάμπολ εχθές στο Ηρακλής με ποιον παίζατε μετά το τζάμπολ τι έγινε. Α, με τα χαρτάκια. Πού το είδατε ρε. Φαντάστηκα τώρα, αυτό εννοώ στην αντιγραφή. Α, τέτοια κάνουν, μπράβο. Δεν το είδα και ειλικρινά αν το κάνανε στενοχωριέμαι. Άντε να πάρω και τον Ηρακλή τον Γούρι. Αυτά καλά λέει ο Παναγιώτης, τα κάνουν οι Αριανοί για εφετζηλίκια. Αυτό. Καλά λέει. Αλλά βλέπω τα κάνετε κι εσείς. Και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα κάνει. Λάθος για μένα. Και του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Λάθος. Μιλάμε για τον Ηρακλή τώρα. Τι είναι αυτό. Αν το κάνανε, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη εγώ από τον μπάσκετ. Από τον μπάσκετ γενικά. Από τον μπάσκετ. Μια ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, πεντάλεπτα δεν έχετε πλέον. Παλιά είχατε κάτι πεντάλεπτα. Τώρα τα κόψατε βλέπω. Τι πεντάλεπτα. Είχατε παλιά στο σταθμό εκεί κάτι πεντάλεπτα. 10 παρα 5, 10 παρα 10 έβγαιναν μέχρι τις 10 η ώρα. Τα κόψατε αυτά. Τι καλεσμένοι, τι πράγμα ρε πεντάλεπτα, δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Είχατε κάτι ένθετα ρε παιδί μου, παλιά στην εκπομπή σας. Α, το ένθετο το τάδε, όταν κάναμε σαν κάτω όπως η Βικτόρια. Ναι, 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 εκείνα τα ωραία τα ένθετα που είχατε. Τώρα έχουν ενσωματωθεί. Πες ένα ας πούμε. Ηρακλειδέας ρε παιδί μου, γνωστός παλιός Ηρακλειδέας, 10 παρα 10, 10 παρα 5. Διάτιμος είσαι. Το κύριο Καραδαλή. Σαν σήμερα το 1952. Μακάρι, μακάρι. Κατάλαβα κύριο Παπαδόπουλο. Έμεινε με νέα παίκτες εναντίον του ΠΑΟΚ. Και ρετήσαμε και στον κουμπάρο του Ηρακλή που έχετε εκεί πέρα, τα λέμε. Στον κουμπάρο του Ηρακλή. Εμένα. Α, εσένα, ναι. Ποδοσφαιρικά εννοεί. Όχι. Τον έναν από τους κουμπάρους με αυτό που με πάντρεψε, τον λένε Ηρακλή. Α, Ηρακλή, ναι. Κάτσε, σε παντρέψανε δύο. Κουμπάρο έχεις μόνο με παντριά. Α, ωραία. Μου έχουν βαφτίσει παιδιά, έχω βαφτίσει. Ωραία, εντάξει. Έχω, παντρέ, καλά. Έχω παντρέψει. Το σίγουρο είναι ότι όταν φύγουμε θα μας πάνε τέσσερις. Ωραία. Να φας τα κουμπάρους. Χτυπήστε, χτυπήστε, κουνητήστε, κουνητήστε. Όχι, άλλα κουμπάρια θα έρθουν. Έλα, φύγεσαμε, τι έχουμε, διάλειμμα, διάλειμμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, πέντε διπλές για το τσίρκο Μεντράνο. Και δύο διπλές για αύριο, Παρασκευή 9.30 θέατρο Αμαλία, η Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια, παραστασάρα, πραγματικό αριστούργημα. Παραστασάρα, αριστούργημα και αυτή. Μόνο αριστούργηματα εμείς δίνουμε. Μέσα από το χώμα, σε κάποιο λιβάδι στα περίχωρα του Ντέρμπι, μετά τις Ιαχές, ακούστηκε «You will always be damned», που το ακολούθησε ένα γέλιο. Θαλαμοφύλακα, υποκλίνομαι. Σε ποιον ανήκει άραγε. Διάβασε τον 164 που ξεφτιλίζεται γιατί ο Άρης πήρε κανονικά άδεια. Λοιπόν, το ζήτησες, το ακούμε και όχι απλά το ακούμε, να πούμε ότι ο Λίμπερο θα είναι χορηγός επικοινωνίας στο τεράστιο live των Dropkick Murphys. Θα δίνουμε προσκλήσεις, να είστε στην τσίτα, αλλά απαιτούμε να πέσει ξύλο όμως. Ω, καλό να είσαι. Οκ, The Lonesome Boatman.
το οποίο το αφιερώνει, που το αφιερώνει πουθενά. Το ζητάει έτσι ο 007, ο Ροδεβένος με την Μπούντου. Μπαίνουμε τελευταίο 25 λεπτό εκπομπής. Θα το διαβάσουμε αυτό που είπε ο Χρήσανθος. Εδώ είμαστε ενωμένοι δυνατοί, τρόικα. 5 διπλές για το Τσίρκο Μετράνο. Τώρα που γυρίζει, πάμε. 5 διπλές και 2 διπλές για αύριο βράδυ θέατρο Αμαλία. Η Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια. FM και ένα ονοπώνυμο. Δίπλα θέατρο ή Τσίρκο και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Να τα πάμε με τη σειρά. Καλημέρα. Ο κύριος Λισάνδρου είμαι. Μία πρόσκληση για το τσίρκο θα ήθελα. ΑΕΧ, γερά και πάρτο στα χαρτιά. Μάριε, ένα τραγούδι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ένα, πάρε αυτό που ακούς. Αν και δεν θέλω να καπελώνω έτσι τώρα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και με τον κόσμο του δεν ξέρω τι. Εντάξει, εντάξει. Μια αφιέρωση. Για όλους. Αν ήταν ο Οργιανός, ναι. Δεν σου αφιερώνω. Βέβαια, βέβαια. Διάβασε του Οργιανού εδώ πέρα που λέει πάνω απ' όλα. Κάτι λέει. 792. Κάτσε, να τα πάρουμε τη σειρά, ναι, παιδιά. Από πάνω ακριβώς. Από πάνω ακριβώς. Μην τρελαίνεσαι. 792. Παραλία Κατερίνης. 792. Ναι. Παραλία Κατερίνης ήταν το κλαμπ και λεγόταν Ατλαντίδα. Και χωρούσε κανένα 3.000 άτομα. Καλημέρα κύριοι, πάνω απ' όλα ο Άρης. Χωρούσε το λιγότερο 4.000 άτομα. Χαμός. Όντως έχεις δίκιο, να είσαι καλά. 792. Λοιπόν, 00 το διαβάσαμε. Ο Νίκος μπαίνει για Μετράνο, καλημέρα Τρόικα. Άλλος Νίκος, τσίρκο για θέατρο. Βάλτε το τραγουδάκι μέρα. Ξέρεις ποιο εννοεί, ε? Αυτό με τον μπαμπά ζητάει. Κατάλαβες? Όχι. Που τώρα που τσατίστηκε ο Χρήστατος. Α, εσύ, προηγουμένως. Αυτό. Που δεν είδες το. Εγώ τσατίστηκα. Χρωστάμε κανένα άλλο, λοιπόν, το περίμενε κάτι εδώ. Κάτι, όχι, το διαβάσαμε. Χρωστάμε νομίζω ένα ακόμη. Τα μαμά μπαμπά δεν μπορούν να σταθούν στην alternative και pop rock τρόικα. Πολύ σοφός ο 900. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Για Καλαμάτα το διαβάσαμε. Παιδιά, η Καλαμάτα, ναι, αυτό που συμβαίνει και με την Καλαμάτα είναι άστο. Και έχει τόσο χρήμα η περιοχή. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό θα φέρει τον Ρονάλντο, ε. Έχει, ναι, έχει πάρα πολύ το, χρήμα. Τον κανονικό, όχι τον. Τον κανονικό Ρονάλντο, ναι. Έχει ατελείωτο χρήμα η περιοχή. Διαμάντια. Είχε ο πρόεδρος του, ο Παπαδόπουλος ήταν. Ναι, ο Παπαδόπουλος. Διαμάντια, ναι. Διαμάντια, ναι. Ναι. Ατελείωτο χρήμα. Αυτό είναι το τρελό. Έχει ατελείωτο χρήμα. Κάνα και μια κηδεία εδώ στην Καλαμαριά μέσα, 0-3. Ψήλα ρανιά η άλλη έξω. Πήγα να πάω για τον Γλέντι εγώ και βλέπω έξω. Βλέπω έξω την Κυραλένη. Από το κυλικό. Τρία, το τρία. Ναι. Σωτηρή. Ναι, το 3. Ναι. Μπράβο. Το 3, το 3, το 3, ναι, ναι. Μόνο νίκη θέλω από όλων ή έχει ισοπαλία. Νίκη, ε. Αδιάφορο, ναι, το Καλαμάτι ήταν αδιάφορο. Περίμενα να. Λέω εδώ που πάμε, Γλέντι, να φάμε, θα γίνεται χαμός. Ναι. Και βλέπω απ' έξω την κυρία Ελένη, ναι, πώς που είχε το κηλικείο η γυναίκα, να είναι καλά. Φανταστική γυναίκα, με τον άντρα είχαν το κηλικείο χρόνια. Και την βλέπω, οι δυο του και ένα εκεί στην άκρη, τρώνε οι τρία άτομα. 23 έδινε το διπλό, και τα αρνιά που ψήσαν έξω. Λέω, τι έγινε. Λέει, έλα, πάρε να φάσει, τα πετάξουμε. Πάω και λέω το λουκάνικο τη παρηγοριά. Που διαφημίζει το λαμπαουτά εδώ. Αγγελάκα. Α! Βέβαια. Μικρό κλέφτη. Τζαμάλ, κρατάει το πάνω. Γιάννη Αγγελάκα και 170 Κελσίου και Βέβυλο 28 Ιουνίου είναι για το Urban Festival στην Μονή Λαζαριστών. Κανόνισε προσκλήσει να δίνουμε. Άντε, κανόνισε. Η Jexo Service. Από όλε 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο internet στο jexoservice.gr για ιδιώτε και συνεργεία με το πρώτο. Ναι, καλά άκουσε, κυριούλη. Μηχάνημε στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού τσιφσί. Και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα τη διάγνωση. Εξοικονόμησε κάσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματο ψεκασμού του αυτοκινήτου σου. Όλα αυτά στην Jexo Service στην Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα. Ωραία. Ω, πολύ ωραίο μηνυματάκι Θωμά Τόντον. Βλέπω, λέει, τα highlights από χθες στο Elland Road. Oh. Είδα μόνο πρώτο ημίχρονο, live, πούλα των ημιτασιών Μέση από το Κάιρο και φέρε πίσω αυτό το τσογλάνι των Wilson. Έτοιμος είναι. Mm. Πεκτούρα ο Wilson, ο Μαυρούλης. Το Μαυρούλη δεν λες, νομίζω. Αυτός δεν είναι. Κάτσε καλά. Με ένα όνειρο όσο θα ζω και όσο ζω θα προσπαθώ. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές, έτσι. 23-10-287-888. Από κινητό 6-9-45-287-38. Τα υπόλοιπα δηλαδή ίδια. Να κλείσουμε όπως θα θέλαμε, όπως θα θέλαμε να μπούμε, έτσι, με τη Μαρίνα, αν θέλεις, έτσι. Βγάλε τους dropkick, ναι. Θα χαρεί πάρα πολύ με τη Μαρίνα, βάλτε τη Μαρίνα. Όχι, άστο να ακουστείτε το κομμάτι, εντάξει, ναι, το κλείσει, τελειώσει και μετά. Η Μαρίνα Τσάλι. Ναι. Γραμμή. Λοιπόν, θυμάω. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Καλημέρα. Φίλη μου Μαρία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Τάσος Αργιανός. Γάλλος. Τάσος, ο παδός του Άριος. Πάμε, Τάσο. Τον ακούμε. Αρχικά, αυτό το μήνυμα το τελευταίο, όντως μπαμά και μπαμπά δεν έχει θέση στην αλτέρνατιβ. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Ναι. Μπράβο, Τάσο. Ισχύει. Τώρα στο χαλάσω, το πάω λίγο ποδοσφαιρικά με το Χρήστο, γιατί τον πετυχαίνω τελευταίο μισάωρο πολύ σπάνια. Ναι. Λείπει κάθε φορά. Είναι ότι πρώτο μισάωρο είναι. Και λείπει πρώτο μισάωρο, τελευταίο μισάωρο και ενδιάμεσα και 20 λεπτό. Σε άλλα το υπόλοιπο. Πάμε.
κάπως έτσι. Χρήσανθε. Αλλά φέρνει όλους τους χορηγούς για να πληρώνονται. Αλλά φέρνει όλους τους χορηγούς για να πληρώνονται όλοι εκτός από εμάς εδώ. Πάμε. Εντάξει, έχει γερή δικαιολογία. Να σου πω, Χρήσανθε, ο Παντελίδης είπε στη συνέντευξη τύπου, μίλησε για τα αποθητήρια, ότι κάποιοι παίκτες, λέει, του χαλάνε τα αποθητήρια, είχε κακά αποθητήρια και κάποιοι, λέει, δεν είναι σίγουρος αν αυτά που προσφέρουν στην ομάδα είναι περισσότερα από αυτά. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, πες την ερώτησή σου. Ναι, όχι, ξέρεις τι είναι αυτό που προβληματίζουμε. Αναφερόταν σε Βαλεριάνο και Μπάσα, γιατί βλέπω αυτούς ότι είναι κάπως σαν τα μαύρα πρόβατα. Ο Βαλεριάνος δεν έχει συμβόλαιο, πρώτον και κυριότερον. Δεν θα συμβαίνει άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Θα μπορούσε να, μην, να τελείωνε το συμβόλαιό του, αλλά να ήταν μέσα σε αυτούς τους παίκτες. Το αν εννοεί τον Βαλεριάνο ή κάποιον άλλο, θα πρέπει να το πει αυτός. Εγώ το πω. Να πω εγώ δηλαδή, εννοεί τον Ασλαμά, έτσι, να μου το έχει πει ο ίδιος ότι εννοεί τον Ασλαμά, και μετά όταν πω εγώ εννοεί τον Ασλαμά, να βγει και να πει, εγώ δεν είπα ωραία, τον Ασλαμά. Το δέχομαι. Αν θυμάμαι καλά, είπε ότι θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες σε τι αναφέρομαι. Μπράβο, ναι. Αν θυμάμαι σωστά, έτσι. Γιατί και οι παίκτες που αναφέρεται θα κληθούν να λύσουν το συμβόλαιο. Ναι. Και ακριβώς αυτό. Ο Μπάσα είναι ο ένας που ακούγεται ότι φεύγει, είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει και καμία σχέση του Μπάσα με το, με το χαρακτήρα του και με αυτά τα θέματα. Δεν είναι θέμα ούτε χαρακτήρα υπάρχει. Ούτε γιατί τίποτα. Θυμάμαι και μην μπλέκεις τις αγωνιστικές επιλογές με αυτό που είπε δεν ο... Δεν προσπαθώ να μπλέξω. Όχι, αυτό σου λέω. Για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν μπλέκω. Προσπαθώ απλά να αποκρυπτογραφήσω αυτά που μου είπε. Γιατί... Επίσης, εκτός από αυτό στο οποίο κόλλησες και δικαιολογημένα, γιατί όλοι κολλήσαμε στο συγκεκριμένο, δηλαδή σχέση με τα αποθητήρια, είπε και κάτι άλλο. Θα αποδεσμεύσουμε και κάποια παιδιά, τα οποία δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίκτες, αλλά εμείς θέλουμε κάτι διαφορετικό στη θέση τους. Άρα, γιατί ο κάθε Μπάσα και Βαλεριάνος να μην είναι σε αυτή την κατηγορία και να είναι στην άλλη. Δεν διαφωνώ. Εγώ απλά προσπαθώ να καταλάβω ποιοι παίκτες είναι αυτοί, ας πούμε, που δημιουργούν προβλήματα. Και συνήθως είναι παίκτες που δεν παίζουν. Το δημιουργούν προβλήματα τώρα, εντάξει. Δημιουργούν, δεν τους θέλει ο Παντελίδης. Είναι απλό τα πράγματα. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί θυμάμαι τον Μπάσα. Θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους αυτοί, λοιπόν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λες ότι μετά το μάτς της Ξάνθης, βασικά πριν το μάτς της Ξάνθης, ο Μπάσα ήταν ένας παίκτης που βγήκε μπροστά με την εμπειρία του και τους τράβηξε τους παίκτες και φάνηκε η ηγετική φυσιογνωμία στα αποθητήρια γι' αυτό. Τέτοια πράγματα. Εγώ είπα για επική φυσιογνωμία στα αποθητήρια, δεν λέω ποτέ για κανένα παίκτη. Ούτε για τον κύριο Κούιδε το έχω πει. Όχι επική. Ηγετική είπα. Ηγετική φυσιογνωμία δεν νομίζω να χρησιμοποιήσει εγώ. Να σου πω ότι ανέβηκε μετά το μάτι Ξάνθης και για 2-3 παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Ηγετική φυσιογνωμία σε αυτό. Θυμάμαι ότι κάποιοι παίκτες λέγατε ότι βγήκαν μπροστά, αναλάβαν τις ευθύνες τους και ένας από αυτούς ήταν ο Μπάσα. Το λέγατε τώρα, πας πιο κοντά στην τέτοια. Δεν τα λέω ποτέ εγώ αυτά. Να ξέρεις. Με παίκτες και τα λοιπά. Με τον Βαλεριάνο είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει. Ναι. Είναι σίγουρο, έτσι. 100%. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ εγώ, έτσι όπως την έχω δει την ομάδα, δημιουργήσαμε υπεραξία σε ένα παίκτη, γιατί από τη στιγμή που κλείθηκε τελευταίους μήνες στην Εθνική και ο παίκτης αυτός, από ό,τι γνωρίζω, ούτε μεγάλο συμβόλαιο έχει, μπορούσε να του τον ανανεώσεις και να βγάλεις κάποιο κέρδος από ένα παίκτη που όντως... Εγώ θέλω ένα πολύ καλύτερο παίκτη εκεί. Με όλο το σεβασμό στο Βαλεριάνο και σε όσα πρόσφερε. Ναι, μόνο που δεν ήταν στα βασικά σχέδια. Αν θέλεις να παίρνεις καλύτερο παίκτη, νομίζω το βασικό σου αριστερό μπακ διώχνεις τον Γκόρχουτ και κρατάς τον Βαλεριάνο για μπακ. Γιατί να μην φέρω ένα. Γιατί νομίζω θέλουμε έναν καλύτερο παίκτη από τον Γκόρχουτ, όχι καλύτερο παίκτη από τον Βαλεριάνο. Εσύ στους δύο δηλαδή θεωρείς ότι ο Βαλεριάνος είναι καλύτερος από τον Γκόρχουτ. Όχι, αλλά ο Βαλεριάνος είναι καλύτερο backup. Και αναλογικά τιμή, αξία, τι προσφέρει. Άμα φέρεις ένα δεύτερο Γκόρχουτ, δηλαδή, πώς θα είναι καλύτερος ο Βαλεριάνος? Διώχνεις τον Γκόρχουτ, παίρνεις ένα πολύ καλύτερο βασικό. Μα άμα φέρεις ένα σαν την λες ότι ο Γκόρχουτ είναι καλύτερος από τον Βαλεριάνο, σωστά? Όχι, λέω ότι ο Βαλεριάνος για backup, για μένα, πρέπει να κρατηθεί και να πάρουμε έναν καλύτερο βασικό. Πάμε από την αρχή. Είναι ο Γκόρχουτ και ο Βαλεριάνος. Ποιο θεωρείς καλύτερο από τους δύο? Αλλά πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω. Αξία, πόσο κοστίζει συμβόλαιο και τι προσφέρει. Αυτό λέω. Είναι ο Γκόρχουτ και ο Βαλεριάνος. Ποιο θεωρείς καλύτερο? Θέλω. Το Βαλεριάνο θέλω να κρατήσει την ομάδα. Και έναν καλύτερο του Βαλεριάνου. Διαφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Γκόρχουτ είναι μια κλάση πάνω του Βαλεριάνου. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτός θέλει να κρατήσει τον Βαλεριάνο σαν backup και να φέρει έναν καλύτερο τον Γκόρχουτ.
Και γιατί να μην φέρω έναν εισάξιο του Κόρχουτ. Δηλαδή πρόσεξε. Έχω ένα που κοστίζει 5. Πρόσεξε. Έχω ένα που κοστίζει. Και το συμβόλαιο. Και νομίζω ότι κοστίζει πιο λίγο ο Βαλεριάνος από τον Κόρχουτ. Τώρα. Στην ανανέωση. Πάλι του δημιουργήσαμε όμως υπεραξία. Έπρεπε με έναν τρόπο να το εκμεταλλευτούμε. Υπεραξία, ρε φίλε. Μετά από το παιχνίδι με την Εθνική, έκανε τα δύο χειρότερα του παιχνίδια με τον Άρη. Με τον Παναθηναϊκό και με τον Ατρόμητο. Μετά το μάτς με την Εθνική, που πήγε στην Εθνική, ενώ μέχρι να πάει στην Εθνική ήταν καλός. Ναι, με τον Βαλεριάνο ήταν πολύ άσχημο. Με τον Παναθηναϊκό και με τον Βαλεριάνο. Με τον Παναθηναϊκό τον έκανε τα δύο χειρότερα του παιχνίδια φέτος. Ναι, ισχύει. Τι να το κάνω, υπεραξία τώρα και τα λοιπά. Επειδή τον πήρε ο Άγγελος στην Εθνική, τι να γίνει. Πήρε και τον Κότσιρα τώρα και τι πάει να πει αυτό. Καλώς. Έγινε. Να σε καλά. Έγινε τάσο. Καλημέρα. Ωραία παρουσία. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν υπάρχει. Μπορούμε να βγάλουμε. Πάντως, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, είναι ο Κόρχουτ και ο Βαλεριάνος. Ποιος είναι καλύτερος, ο Κόρχουτ. Να φέρω έναν εισάξιο του Κόρχουτ αντί του Βαλεριάνου. Όχι, να κρατήσω τον Βαλεριάνο backup. Εσύ λες για να γίνει ο Κόρχουτ backup αυτού που θα φέρεις. Όχι απαραίτητα. Ναι. Να είναι δύο εισάξιοι που να παίζουν και τη θέση, ρε φίλε. Στην αρχικά ήμουν με το παλικάρι, με τον Τάσο. Ναι. Μετά δεν κατάλαβα τι λες εσύ. Είμαι με σένα. Είμαι με σένα, ναι. Απλά πώς θα πεις. Ναι, πρέπει να φέρεις κάτι. Το Βαλεριάνος τώρα. Δεν θα δεχτεί να παίξει με το συμβόλαιο που έκανε όταν ήταν στην Β' Εθνική ο Άρης. Θα θέλει τα λεφτά που. Λογικό. Απόλυτα φυσιολογικό. Άρα χάνει το πλεονέκτημα του φθηνού συμβολέου. Καταλαβες. Ναι. Παιδιά, έχουν έρθει δύο μηνύματα και τα δύο είναι για χρήσανθο δηλητήριο. Πραγματικά βιτριολικά. Συγγνώμη, αυτό εδώ ισχύει. Περίμενε. Ναι, διαβάζω πρώτα του 284. Ισχύει αυτό. Ευτυχώς ο Χρύσανθος. Το είπα και προχθές. Ευτυχώς ο Χρύσανθος. Για αυτούς εδώ έφερες για χορηγή επικοινωνία. Ευτυχώς ο Χρύσανθος δεν γνωρίζει. Τάκι, κόψε τους ντρόπ, τους Μέρφικ, πώς τους λένε. Ότι οι Dropkick Murphys έδωσαν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και ακούστηκαν από το Λίμπερο. Του το είπα προχθές. Το είπες, το είπες. Αυτό μελανό σημείο. Έλα, απαράδεκτο. Απλά κάποιο από εδώ το όριξε σαν ιδέα στην εταιρεία που του φέρνει, στη High Priority. Και τώρα τι να πω, είναι πραγματικά. Κόψε και οτιδήποτε με high priority! It's a priority! Καλό! It's a priority! Ναι, όντως, εντάξει, κανονικά. Αυτό είναι και λάθος της εταιρείας για μένα. Τους το είπα. Είναι λάθος. Μην καπελώνετε έτσι ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Να βάλεις τώρα να κάνουν thumbs up οι Dropkick Murphys για τον ΠΑΟΚ. Που έχουν χρώματα βασικά πράσινο, άσπρο και τετράφυλλο, έτσι. Δηλαδή. Αυτό είναι. Α, είναι και αυτό όμως. Το σήμα του ΠΑΟΚ. Το σήμα του ΠΑΟΚ, με μπερδεύτηκα. Διάβαζε το 164. 164, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω κάθε μέρα και περισσότερο. Σας έκλεισαν τους λογαριασμούς η Κινέζικη Μυστική Υπηρεσία. Έμαθα ρευστότητα, υπάρχει μόνο στα βρυσάκια από την Πειραρία. Ισχύει. Για τον ΠΑΟΚ, λέει, για τον Ιβάν. Για τον ΠΑΟΚ μαθαίνω. Α, για από Κύπρο, χθες με Αριανούς μιλούσα και έχω καλά. Ευχάριστα νέα. Ευχάριστα νέα. Ούτε δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω να μάθω. Φοβάμαι πάρα πολύ. Μην γελάς. Φοβάμαι πάρα πολύ. Μην γελάς. Α, κλάψω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Μια ζωή κλαίμε στο ποδόσφαιρο. Θα γίνεις καλαμάτα. Μια ζωή κλαίμε. Τι να κάνουμε. Λογιστές γίναμε το ένα, γίναμε το άλλο. Γίναμε. Α, θα χάνουμε το πρωτάλληλο, ξαναπάρουμε ένα ακόμα και μετά ό,τι να γίνει. Κάποιο μη διαφύγει. Ούτω ή άλλω τα λεφτά τρώγονται, ρε φίλε. Τα λεφτά τρώγονται από του γαμπρού και τι νύφε. Τέλειωσε. Κατάλαβε. Όχι τα δισέγγωνα ούτε τα εγγόνια. Αυτά είναι. Κοινώς λες ότι το χρήμα λένε, ναι. Το χρήμα και το ψάρι. Κάποιοι το βγάζουν, φρέσκα. Κάποιοι το συντηρούν, κάποιοι το τρώνε. Τι να κάνουμε. Μην ξεχνάς, 5 διπλές, Τσίρκο Μεντράνο, 2 διπλές. Για την Παραστασάρα, η Γίδα ή πιάνει η Σίλβη αύριο βράδυ, θέατρο Αμαλία 9.30. Έχεις ακόμη 10 λεπτά. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Ο Κυριάκος είμαι οπαδός ΑΕΚ και της Μπάγερ. Ο Κυριάκος ταξιτζής στη Θεσσαλονίκη, οπαδός της ΑΕΚ, της αεσφαγμένης ΑΕΚ και της Μπάγερ Μίνχεν. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο 30 δευτερόλεπτα και μετά θα συζητήσουμε. Λοιπόν, με το που γυρνάμε από την Γάμα Εθνική, στην Τούμπα, απέναντι στο σεισμό δεν δίνεται. Την άλλη χρονιά η μπάλα βγαίνει ένα μέτρο έξω, εκτελείται κόρνερ γκολάκι. Στον τελικό του κυπέλου. Ο Σαϊτάκη, αλλά ήταν πέναλτι, λέει ο Παπαδόπουλας. Καπάκι χέρι του Σάχοφ δεν δίνεται. Αυτό εδώ δεν δίνεται πάλι. Αλλά η ΑΕΚ είναι η χάρτινη και η ΑΕΚ είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Σωστό, μαζί σου. Και ο ΠΑΟΚ είναι λάδι. Σωστό. Ακούω.
Σωστό. Μαζί σου. Μαζί σου. Ναι, ακούω τον παπά μου που λέγεται. Τι να πω. Άκουσα από μένα να λέω ποτέ την Άικ Χάρτιν ή η ντροπή τη προσφυγιά. Όχι. Να σχολιάσει αυτέ τι πέντε φασούλε. Δεν προσβάλλω. Δεν προσβάλλω. Εδώ μου και το κυπέλο με ένα το 83. Δώσ' μου και κανένα δυο ακόμα και να τα συζητήσουμε μετά. Γιατί όπω σε βολεύει τα λε, κατάλαβε. Και τι πέναντι κέρδισε εσύ. Τι πέναντι κέρδισε με στη Λαμία και με στον Ατρόμητο για να πα τελικού. Γιατί άλλο θα τα συνδέσει του. Μην τα λε όπω σε βολεύουν. Κάτσε για πέναντι για να πα τελικού. Εσύ λες φέτος πήγες με τον τρόπο που πήγες. Goal offside εδώ. Goal κανονικό εκεί. Πέναλτι μου είπαμε Πανιόνιο. Goal offside με Εργοτέλη. Έλα, έλα. Μ' ακούσε. Ναι, σ' ακούω. Το πέναλτι που κέρδισα στον Ατρόμητο φυσικά ήταν εκτός. Αλλά ήταν 1-0 του σκόρου. Θα ήταν 0-0. Και στην Ερβάνη είναι 3-0. Θα μου πει άλλο παιχνίδι 0-0. Εσύ τα πέναλτι που πήρε καθορίσε ένα αποτέλεσμα. Σε στείλανε στην επόμενη φάση. Δεν είναι ακριβώς ίδια φάση. Ποιο πέναλτι με τον Πανιόνιο. Πάλι δεν σε βολεύει να πει το πέναλτι που δεν μου δίνει το 23. Ναι, αλλά ένα από τα δύο να είναι όπως το πέναλτι. Ή δεν θα είσαι στο τελικό ή θα μου το δώσεις στο τελικό. Ένα από τα δύο. Αν είναι η πρώτη φορά δεν θα πας καν τελικό. Και θα μείνω εγώ να παίζω με Πανιόνιο, Λάρισα, Δαμία και Αστέρα Τρίπολη. Ακόμα μεγαλύτερη ξεκίνηση. Τρία λιμά, ας το πούμε, σε εισαγωγικά. Και θα έχω τον πρώτο λόγο να πάρω το κύπελο. Ανταυτού έγινε αυτό που έγινε. Και ποιος επέμενε να γίνει το ΒΑΡ. Ο Πάκος Αβίδης, κάτι ήξερε. Εσύ δεν το θέλεις. Εσύ δεν το θέλεις. Κάτι ήξερε. Τι να ξέρει. Άμα είναι έτσι να λειτουργεί, άμα είναι να το βλέπει τη φάση και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, όχι. Φυσικά, αυτό αποφάσισε. Τι να κάνουμε. Έτσι, αυτό το πράγμα ισχύει για το ΒΑΡ. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ΑΕΚ δεν θέλει. Η ΑΕΚ δεν θέλει. Η ΑΕΚ δεν θέλει. Πολλά γίνονται. Η ΑΕΚ δεν θέλει. Πολλά γίνονται. Η ΑΕΚ δεν θέλει. Με το ΒΑΡ δεν θα σου πρωταθλητής όμως. Πάλι όπως σε βολεύει τα λες. Πάλι όπως σε βολεύει τα λες. Πώς θα ήταν. Πώς θα ήταν ο offside. Γιατί είναι ξεκάθαρη η φάση πέρσου με το Μαρουσκό. Και το λες, το ΒΑΡ θα σε έδινε, θα το δικαίωνε. Δείχνει σέντρα, δείχνει σέντρα. Με το ΒΑΡ θα βλέπε, θα κάνει το τετραγωνάκι και θα σήκωνε το χέρι. Offside. Ναι, αλλά επειδή λέτε ότι ήταν ο Σαββίδης φίλε από πίσω, πίσω από το ΒΑΡ ο Σαββίδης ας πούμε, δηλαδή θα μετρούσε τον γκολ. Πάλι θα μετρούσε τον γκολ. Αυτό λέω. Για να κλείσω εγώ τέτοιο, εγώ φυσικά και δεν θέλω να ξαναγίνει το μάτς. Το πιο πιθανό είναι δηλαδή και να ξαναγίνει το μάτς θα το χάσω. Αυτό γιατί είπε, δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Εντάξει, Μελισσανίδη δηλαδή. Από την αρχή της χρονιάς που δεν έκανε τις μεταγραφές, συνέχισε να μην κάνει το Δεκέμβριο, ούτε το καλοκαίρι θα κάνει, δεν ξέρω πού θα πάμε, τέλος πάντων. Να δούμε, να δούμε. Αυτά έκανα από παιδιά. Ωραία, ωραία. Κυριάκο, υπέροχη παρουσία σήμερα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε, μπορούμε και έναν ακόμη. Έναν ακόμη, έτσι. Στο 23-10, 2-87 και 3. Ωραία τα είπε. Οκτάρια, πολύ πολύ ωραία παρουσία σήμερα του Κυριάκου, ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, οπαδού της ΑΕΚ. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκι δεν χρωστάμε από ό,τι βλέπω. Να η γραμμή, τελευταία μία και μοναδική μη καλύτερη. Καλημέρα. Ένα βήμα από τον αποκλεισμό από το Champions League, Manchester City. Η City. Θα δούμε. καλημέρα. Καλημέρα. Για το Financial Fair Play. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Α, ο Αθηναίος ο Παοξής είσαι. Ρίξει αχίλιο ολόκληρο τσίκ. Α, δύο, περιμένουν κι άλλοι. Κι άλλη μία. Δύο, πάμε. Δημήτρη, εσύ είσαι από ζωγράφου. Εγώ είμαι. Ο παδός του Πάοκ. Πάμε, Δημήτρη, δεν περιμένει κι άλλος. Πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι παρακολουθούμε λίγο τις τελευταίες μέρες πάλι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, να δημιουργείς μια σκιά στο τελικό επειδή ο Πάκ πήρε το κύπελλο. Η σκιά υπάρχει, εσύ παρά τη διαγράψεις. Τους βολεύει, τους βολεύει, κατάλαβες. Κάτσε ρε Μάρια. Ναι, κάθομαι, δεν είμαι όρθιος. Όλο το κύπελλο έχει σκιά, ο τελικός τη μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο, μετά από ένα μήνα βγήκε. Και τι έγινε. Λοιπόν. Στο Πανιόνιο δηλαδή, κανένας δεν στέκεται στο πέναλτι του Κρέσπου στο 0-0 και στέκεται στο πέναλτι το οποίο είναι, για μένα είναι. Άρα είναι και της ΑΕΚ στο τελικό. Ναι, αυτό δίνει, τι έκανε. Αυτό που χτυπάει καμία. Στο χέρι του κάνει. Ήθελα να το δώσω, αυτό δεν. Γιατί ρε φίλε. Μιλάμε για μια φάση η οποία είναι στο μισό μέτρο με κόντρα και πάει πάνω στο χέρι. Α, ενώ του Πανιονίου δεν πάει πάνω στο σώμα του και μετά στο χέρι. Όχι, υπάρχει απόσταση, η μπάλα πάει στην εστία. Φίλε, χτυπάει στο σώμα του πρώτα. Χτυπάει στο πόδι του πρώτα. Ρε Χρήστα, σχεδόν την μπλόκαρ την μπάλα με τα δύο. Φίλε, χτυπάει στο πόδι του πρώτα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν με νοιάζει. Η μπάλα πάει τέρμα. Ωραία. Ωραία. Έχει πέσει γραμμή. Καλημέρα, τελευταία γραμμή. Από τα νεύρα της έπεσε και η γραμμή με αυτά που λες. Μην καλείτε άλλο. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Παναγιώτη. Μ' ακούς Παναγιώτη? Ναι, γρήγορα Κώστα, πρέπει να κλείσουμε γιατί κάτι έχει το πάει 24 μετά. Εσχίσεν τη ενώση όλοι μαζί, δεν μπορείτε. Φοράτε γυαλιά αντιπαοξίδικα όλοι, full,
ενώνεστε και εσύ αφλαμά με τον άλλον δίπλα ναι. Και κάτι αεξίδες και κάτι γαβράκια όλοι μαζί. Έτσι, όλοι ναι. Μαζί δεν κάνετε έναν πάω. Έτσι, έτσι, αγκαλιά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Εμείς δεν ευνοούμαστε αλλά φοράτε γυαλιά ο καθένας στα χρώματα της ομάδας σας. Έγινε. Και αντιπαουξίδικα κυρίως. Έτσι. Θα μας βλέπετε μπροστά σας και θα τρέχετε από πίσω μας, καταλάβατε. Κάσε, δεν το καταλάβα. Θα σε βλέπω μπροστά μου και θα τρέξω από πίσω σου. Ναι, αυτό πώς γίνεται. Όλα μπορούμε να κάνουμε. Εσύ ούτε με κι άλλα δεν βλέπεις. Πριν κλείσεις θα σε βλέπω μπροστά και να τρέχω από πίσω. Δεν το πιάνει, δεν το πιάνει. Παουξίδικα το είπε. Εσύ αν προλάβεις, ο άλλος δίπλα σου δεν προλαβαίνει καν. Σωστό. Ωραίος. Έγινε Κώστα, καλημέρα. Α, υπέροχος, σήμερα είσαι υπέροχος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ωραίος ο Κώστας. Στα πολύ γρήγορα, νικητές για θέατρο. Θέατρο. Κώστας Ευθυμόπουλος και Γεωργία Πηλιώνη. Κώστας Ευθυμόπουλος και Γεωργία Πηλιώνη. Γεια σου, ρε Γεωργία. Κατευθείαν αύριο εκεί στο Αμαλία. Στο Αμαλία. Τσίρκο Μεντράνο θα πάνε ή Μπαμπαλάς Γιάννης. Μπαμπαλάς. Ψαρόπουλος Νίκος. Ψαρώνης. Χαλκίδης Νίκος. Νίκης. Χαρίτου Φώτης. Φώτης. Και Αρσένη Νίκη. Αρσένη. Μπαμπαλάς, Ψαρόπουλος, Χαλκίδης, Χαρίτου και Αρσένης. Αρσένη. Αρσένης ή Αρσένη. Και Αρσένη. Αρσένη. Νίκη Αρσένη. Νίκη. Ωραία. Τώρα σε χάνω. Αυτά. Από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Από τον Χρήστο Κιός που ήταν μαζί μας τελευταία 9,5 λεπτά. Και από όλους εμάς στο επιτελείο της Τρόικας. Μαζί με τον Κόκοτα. Να έχετε μια Bloody Rocking Day αύριο με το καλό εδώ. Θα δίνουμε και προσκλήσεις για Κώστα Μπίγαλη και Μαντό για Σάββατο βράδυ στο Principal.